και σήμερα είμαστε εδώ στην παρέα σας. Σας καλούμε και εμάς και εσάς στη δική μας παρέα. Στο σημερινό μας έτσι καθημερινό ραντεβού έχει έρθει και η Κλέλια Χαρίση. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Σας τον έχω συστήσει και άλλες φορές. Είναι δημοσιογράφος, είναι ποιήτρια. Και σήμερα βρήκε χρόνο από την παρουσίαση της ποιητικής της συλλογής που έχει να έρθει και να μας τιμήσει με την παρουσία της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχω πει και άλλες φορές, εσένα μ' αρέσει ο λόγος σου γιατί είναι πάντα μεστός και αυτό που έχεις να πεις δεν το κρατάς για το σπίτι σου, το λες και δημόσια και αυτό σε τιμά ιδιαίτερα. Δείτε τι άλλο έχει σήμερα το τηλεοπτικό μενού και εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε πολλά. Δείτε σε λίγο, σοκ στη Χαλκίδα, σε κρίσιμη κατάσταση δίχρονο αγοράκι που κατάπιε ναρκωτικό χάπι. Συνελήφθη ο 35χρονος πατέρας του, ζωντανή σύνδεση. Ζωντανή σύνδεση με το Μικτόρκο, το εφετείο Ηρακλείου Κρήτης. Αναβιώνει η δίκη για το μακελιό του προφητηλία με θύματα δύο άνδρες. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τον κίνδυνο επεισοδίων. Τι λέει ο αδελφός του δράστη, Στέφανος Κοκολογιάννης, που κάθεται και ο ίδιος στο εδόλιο. Μαζί μας ο 26χρονος Παναγιώτης που από τα 4 του χρόνια αντίκρισε το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Έπαθε μηνυγκίτιδα και για να σωθεί χρειάστηκε οι γιατροί να ακροτηριάσουν το δεξί του πόδι. Ο Γολγοθάς του συνεχίζεται καθώς το κράτος του έκοψε το επίδομα πρόνοιας. Φωτεινό σημείο στη ζωή του η 18χρονη συντροφός του που σε λίγο καιρό θα φέρει στη ζωή το πρώτο τους παιδί. Από τη Θεσσαλονίκη σε ζωντανή σύνδεση ο Γιάννης Παναγιωτίδης παρέα με το ζευγάρι δίνει το δικό του μήνυμα. Αποκλειστικό. Στην τετριμένη κόρη του Στάθη Ψάλτη δύο ημέρες μετά την κηδεία του πατέρα της. Τι εξομολογείται? Η Ζήνα συνάντησε την 25χρονη Αθηνά στη Θεσσαλονίκη. Μια ανήπαντρη μητέρα που αναγκάστηκε να δώσει το παιδί της για υιοθεσία για να έχει καλύτερο μέλλον. Τα θέματα σήμερα είναι πάρα πολλά. Η Γιώτα Κυπουρού δεν είναι στην παρέα μας, γιατί βρίσκεται στο Μικτόρκο το εφετείο του Ηρακλείου. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση, γιατί μετά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και από την αρχή. Γιώτα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, Ζήνα, από το Μικτόρκο το εφετείο Ηρακλείου. Ένα εφετείο που μοιάζει με αστακό λόγω των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, καθώς από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για μια υπόθεση που πάγωσε όχι μόνο το νησί της Κρήτης, αλλά και όλη την Ελλάδα. Και μιλάμε για το μακελιό του προφήτη Λία, για το διπλό φωνικό με θύματα δύο άνδρες, τον 34χρονο Πρίαμο Ξηδάκη και τον Μανώλη Σταυρουλάκη. Θύματα ήταν δύο άντρες. Ο ένας από σφαίρα που έριξαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, έριξε συγκεκριμένος άνθρωπος, και από εκεί και πέρα ο άλλος από εκπυρσοκρότηση. Το θύμα ήταν, Ζήνα, ο Πρίαμος ο Ξηδάκης, ο 53χρονος δράστης. Καθομολογίαν, γιατί το ομολόγησε σε πρώτο βαθμό. Εδώ σήμερα είμαστε σε δεύτερο βαθμό, εκδικάζεται η υπόθεση. Πυροβόλησε το Πρίαμο Ξηδάκη, τον πέτυχε στην καρδιά και από τη μία και μοναδική βολή, από τα σκάγια της συγκεκριμένης βολής, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο Μανώλης Σταυρουλάκης, ο οποίος καθόταν, έτυχε να κάθεται σε διπλανό καφενείο. Έτσι λοιπόν είχαμε τα δύο αυτά θύματα, τον Πρίαμο Ξηδάκη, πατέρα τριών παιδιών, και τον Μανώλη Σταυρουλάκη. Επειδή είναι μια υπόθεση... ο 53χρονος. Επειδή είναι μια υπόθεση που παρακολουθώ και εγώ χρόνια τώρα, καθώς ο ένας από τους κατηγορούμενους υπήρξε και παίκτης reality που τότε συμμετείχα στον Αντένα και είναι ο Κοκολογιάννης. Οπότε ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι? Ακριβώς. Η κατηγορούμενη, Ζήνα, είναι ο 53χρονος Κρεοπόλης, ο οποίος σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία του Πρίαμου Ξηδάκη, σύν 8 χρόνια για τον θάνατο του Μανώλη Σταυρουλάκη. Είναι ο Γιώργος ο Κοκολογιάννης και ο αδελφός του, ο Στέφανος ο Κοκολογιάννης, ο οποίος κάθισε σε πρώτο βαθμό στο εδόλιο και θα καθίσει και σήμερα στο εδόλιο του κατηγορουμένου, καθώς καταδικάστηκε σε 12 έτη φυλάκιση για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του πατέρα του Πρίαμου Ξηδάκη, συν 2 έτη για οπλοφορία και οπλοχρησία. Γιώτα μου, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, η έφεση
Στα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι και ο γιος του Κρεοπόλη, αλλά ήταν και ο άλλος του αδερφός που τελικά δεν μπήκε μέσα. Αθώθηκε. Πολύ σωστά, Ζήνα. 4 συνολικά ήταν οι κατηγορούμενοι. Οι 2 που περιγράψαμε, ο γιος του Κρεοπόλη, ο οποίος κατηγορείται για άμεση συνέργεια στη δολοφονία. Δεν έχει γίνει ακόμη το δικαστήριο, καθώς κατά το χρόνο τέλεσης ήταν ανήλικος και η υπόθεση έχει διαχωριστεί. Και ο αδελφός, ο τρίτος αδελφός, ο Σπύρος ο Κοκολογιάννης, ο οποίος κατηγορείται σε πρώτο βαθμό και αυτός για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πατέρα του Πρίαμου Ξηδάκη, ωστόσο αθώθηκε. Δεν είναι δηλαδή σήμερα εδώ κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό. Γιώτα, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά σε λίγο. Πάντως, όλοι εμείς καταλάβαμε αυτή τη στιγμή ότι είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, όπου υπάρχουν 2 θύματα και μέχρι πρότινος 4 δράστες, 3 μετά την πρωτόδικη απόφαση. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα τα πούμε και σε λίγο. Και 2 όπλα, Ζήνα. Πολύ σωστά. Όμως, σε αυτό το σημείο, να πούμε και στους τηλεθεατές ότι εσύ με τον Στέφανο Κοκολογιάννη έχεις κάνει συνεντεύξεις που θα τις παρακολουθήσουμε σε 2 μέρη. Λίγο χθες που πήγε στην Κρήτη, πριν το σημερινό εφετείο. Στη μία σου περιγράφει τη δική του πλευρά των γεγονότων και στην άλλη σε πηγαίνει στο καμένο σπίτι. Μπορείς να μας πεις 2 λόγια για το πώς προέκυψε αυτό το καμένο σπίτι? Βεβαίως. Ζήνα, να πούμε ότι θα τον ακούσουμε να δίνει τη δική του εκδοχή, γιατί θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και από εκεί και πέρα πάμε στο καμένο σπίτι που, όπως ο ίδιος λέει, έμενε εκεί και για το διάστημα που έμεινε στη φυλακή, που φυλακίστηκε δηλαδή, κάποιοι δεν τους κατονομάζει, προκάλεσαν τεράστιες φθορές στο σπίτι όπου έμενε έξω από τον προφήτη Ηλία. Ένα σπίτι καινούριο, το οποίο καταστράφηκε, θα το δούμε ολοσχερώς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, πάντως να επαναλάβω... Συνδέει όμως τα γεγονότα μεταξύ τους. Βεβαίως, πάντως να επαναλάβω εγώ για τους τηλεθεατές ότι ο Κρεοπόλης βρίσκεται ήδη στη φυλακή, ο γιος του Κρεοπόλη είναι έξω. Και ο Στέφανος Κοκολογιάννης, μέχρι να εκδικαστεί το πρωτόδικο δικαστήριο, ήταν στη φυλακή περίπου για 1 χρόνο. Μέχρι το εφετείο. Και τώρα πλέον είναι ελεύθερος. Βέβαια, μέχρι το εφετείο είναι ακριβώς έξω. Μέχρι την απόφαση του εφετείου. Απλά πρέπει να δίνει το. Να πηγαίνει στην αστυνομία και να δηλώνει παρόν. Σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία. Θα τα πούμε ακριβώς όλα αυτά σε λίγο, Γιώτα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρώτες πληροφορίες. Η καρδιά σήμερα χτυπά στο μεικτό ορκωτό εφετείο του Ηρακλείου στην Κρήτη. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα και υπάρχουν 2 θάνατοι. Έτσι. Ιωάννα, τι έχεις να μας πεις εσύ σήμερα? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια υπέροχη και διαφορετική πράξη ηρωισμού από μια ομάδα πυροσβεστών. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η 32χρονη Τέιλορ, που είναι 8 μηνών έγκυος, έχασε το σπίτι της, καθώς ένα ηλεκτρολογικό πρόβλημα το κατέστρεψε εντελώς. Σώθηκε από θαύμα. Εκείνη την αγάπησαν. Πόνισε η καρδιά μας, τόνισαν όλοι μαζί. Και επειδή είναι όλοι μπαμπάδες οι πυροσβεστές, όχι μόνο αποφάσισαν να τις κάνουν ένα party baby shower για το μωρό που έρχεται, τις νίκησαν ένα σπίτι. Εδώ τους βλέπουμε, έκαναν και συγκέντρωσαν δωρεές, τις νίκησαν το σπίτι. Και εδώ βλέπουμε όλη μαζί η ομάδα των πυροσβεστών να πηγαίνει, να βάζει το κρεβάτι, να βάζει τα έπιπλα. Και εκείνη φυσικά δεν έχει λόγια, μια σκηνή μανούλα. Τι ωραίες πρωτοβουλίες, δεν είναι αυτές, κλέλια μου? Εξαιρετικά. Αυτές είναι οι ελπίδες ζωής που μας δίνουν και τη δύναμη να προχωράμε και γιατί όχι να προσφέρουμε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο εξωτερικό. Ναι. Και εδώ έχουμε ανθρωπιά. Αυτό διαθέτουμε ως Έλληνες ανθρωπιά και έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί εσύ το ζεις και μέσα από την UNESCO που είσαι μέλος, ότι και εσείς βοηθάτε και οι άνθρωποι βοηθούν. Και υπάρχουν σύλλογοι σε αυτή τη χώρα που βοηθούν, αλλά και άνθρωποι που βοηθούν αυτές τις πρωτοβουλίες. Αλλιώς, χωρίς τον άνθρωπο, δεν θα υπήρχε κανένα σύλλογο και καμιά UNESCO σε αυτή τη χώρα. Μου δώσατε μια εξαιρετική πάσα. Πολλοί πιστεύουμε ότι στην εποχή της δύσκολης κρίσης, της ελληνικής κρίσης, ότι έχουμε απελπιστεί και έχουμε χάσει την αισιοδοξία μας. Σας πληροφορώ ότι μέσα από την UNESCO αναγνωρίζω και βλέπουμε καθημερινά ότι οι Έλληνες ξέρουν από παλιά, από τα αρχαία ιστορικά χρόνια, να αναγεννιούνται τις τάχτες τους. Και πόσο μάλλον στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι εδώ ο ένας για τον άλλον, είμαστε εδώ ένας για τον άλλον. Λοιπόν, σήμερα θα κάτσεις μαζί μου στον καναπέ και στην παρέα, γιατί θα σου συστήσω ένα ζευγάρι. Εκείνος από πολύ μικρός βρέθηκε με μηνυγκίτιδα, χάνει το πόδι του, είναι με πρόσθετο μέλος. Mm-hmm. Εκείνη είναι 18 ετών σήμερα, είναι έγκυος το παιδί. Τους
Εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Και τι γίνεται, αυτό το παιδί του λένε έχεις 50% αναπηρία, δεν έχεις 99. Άρα πρέπει να περνάς κάθε φορά, σου κόβω το επίδομα που παίρνεις. Mm. Άρα τι κάνω, σου κόβω τα όνειρα. Όχι αγαπητέ, εμείς θα κόψουμε τα δικά σας όνειρα, γιατί εμείς είμαστε εμείς που ψηφίζουμε κόμματα, που ενισχύουμε συλλόγους, που βοηθάμε ανθρώπους. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δείτε σε λίγο, σοκ στη Χαλκίδα. Σε κρίσιμη κατάσταση, δίχρονο αγοράκι που κατάπιε ναρκωτικό χάπι. Συνελήφθη ο 35χρονος πατέρας του, ζωντανή σύνδεση. Ζωντανή σύνδεση με το μεικτό ορκωτό εφετείο Ηρακλείου Κρήτης. Αναβιώνει η δίκη για το μακελιό του προφητηλία με θύματα δύο άνδρες. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τον κίνδυνο επεισοδίων. Τι λέει ο αδελφός του δράστη Στέφανος Κοκολογιάννης που κάθεται και ο ίδιος στο εδόλιο. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε, ότι βλέπετε την εκπομπή και μου αρέσει πάρα πολύ που πολλοί από εσάς μπαίνετε στη διαδικασία να μας στέλνετε και το τηλεοπτικό δέκτη που μας βλέπετε, εσείς που πλέκετε, η Κατερίνα μου στέλνει που πλέκει κάτι σε μπλε χρώμα και βλέπει και την εκπομπή. Είναι νέα κοπέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Προσπαθούμε και εμείς καθημερινά να ανταποδίδουμε την αγάπη αυτή που μας δείχνετε. Σε λίγο έχω να σας πω και ένα πολύ σημαντικό καλωσόρισμα για μια επέμβαση που πήγε πολύ καλά. Θα σας τα πω όμως σε λίγο. Έχεις κάνει μια συνέντευξη για πρώτη φορά στην κόρη του Στάθη Ψάλτη. Ναι, βέβαια, Ζήνα, μετά από πολύ καιρό η κόρη του Στάθη Ψάλτη σπάει τη σιωπή της και μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Και μάλιστα να πω ότι κάποια στιγμή στο διαδίκτυο έγινε και ένα μπέρδεμα με μια φωτογραφία που αναρτήθηκε ως η κόρη του Στάθη Ψάλτη, αλλά δεν ήταν εκείνη. Δεν ήταν. Σου μιλάει λοιπόν και θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Να πάμε στον Γιώργο Σόμπολο, ο οποίος βρίσκεται στο Παίδον και εκεί έχουμε, Κλέλια μου, μια υπόθεση από αυτές που φαίνεται πάντα να είναι συγκλονιστική, όμως είναι καθημερινή. Mm-hmm. Και τι εννοώ, να μας πει το ρεπορτάζ ο Γιώργος Σόμπολος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Παίδων, ακριβώς Αγία Σοφία, όπως είπες και νωρίτερα. Εδώ, όπου εδώ και 24 ώρες νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2 ετών, το οποίο ήρθε από τη Χαλκίδα, επειδή κατάπιε ένα ναρκωτικό χάπι που βρήκε στο σπίτι των γονιών του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη σε μια περιοχή έξω από την πόλη της Χαλκίδας. Το παιδάκι ήταν στο σπίτι του μαζί με τους δύο τους γονείς του, ο 35χρονος ο πατέρας και η νεαρότερη κατά 2 χρόνια μητέρα. Ήταν και αυτή στο σπίτι. Το παιδάκι έπαιζε και ξαφνικά το είδαν να σωριάζεται στο έδαφος. Αμέσως το πήγαν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και από εκεί, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, αφού του παρασχέθηκαν υπόλοιπες βοήθειες, μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο Παίδων εδώ στην Αθήνα και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής νοσηλείας. Θέλω να πω κάτι στους τηλεθεατές, Γιώργο μου, να το επαναλάβω. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα δίχρονο αγοράκι μέσα στο σπίτι κατάπιε ναρκωτικό. Αυτό που φωνάζει και ο κύριος Γιαννόπουλος εδώ όταν έρχεται και άλλοι, ότι ανήκαν οι γονείς στην κυριολεξία, κρατούν παιδιά και δεν τα αφήνουν να πάνε κάπου, τουλάχιστον να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και όχι αυτή. Πώς είναι δυνατόν να λέγεσαι γονιός, όταν είσαι ένας ναρκωμανής που αφήνεις τα χάπια μέσα στο σπίτι, αριστερά και δεξιά. Δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν την ξέρω και ακριβώς. Και δεν με αφορά. Όμως αυτό πια είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Πολλά παιδιά καταλήγουν μετά από τέτοιες καταστάσεις σε ιδρύματα, σε ορφανοτροφία και εγώ δεν ξέρω πού. Γιατί? Γιατί οι γονείς τα εγκατέλειψαν μια φορά, τα εγκατέλειψαν όταν γεννήθηκαν, τα εγκαταλείπουν καθημερινά μέσα σε ένα σπίτι απροστάτευτα και μετά, αφού περάσει ο καιρός, τα εγκαταλείπουν και σε ένα ορφανοτροφείο πληγωμένα στην ψυχή τους. Το επαναλαμβάνω, Γιώργο συνέχισε το ρεπορτάζ, απλά νιώθω από μέσα μου την ανάγκη να το πω στους τηλεθεατές όπως πάντα τους κοιτώ στα μάτια και λέω αυτό. Αν είστε ανίκανοι γονείς, βρείτε το ψυχικό σθένος, αφήστε τα παιδιά σας σε ένα ίδρυμα, σε ένα ορφανοτροφείο, ίσως έχουν μια καλύτερη ζωή. Πολλά από αυτά όπως σας έχουμε δείξει πολλές φορές εδώ, στο τέλος γίνονται καθηγητές πανεπιστημίου, βγαίνουν στο εξωτερικό, γίνονται λαμπροί επιστήμονες και όχι μέσα σε ένα σπίτι απροστάτευτα να πίνουν τα δικά σας ναρκωτικά. Σας ακούω.
Ζήνα, είναι δικαιολογημένος ο θυμός και η αγανάκτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, αλλά και με τους γιατρούς εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, οι οποίοι ναι, μεν βλέπουν τέτοια περιστατικά. Αλλά είναι ένα παιδάκι μόλις 2 ετών, το οποίο βρήκε στο σπίτι του μέσα παρατημένο σε ένα τραπέζι ένα ναρκωτικό χάπι. Το έβαλε στο στόμα του λόγω ηλικίας. Δεν μπορεί να πει τίποτα απολύτως. Και το παιδάκι αυτό αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει, δεν ξέρει κανείς αν θα καταφέρει να ξεφύγει τον κίνδυνο ή όχι. Ο πατέρας έχει ληφθεί ήδη από τους αστυνομικούς. Θα γινόταν το ίδιο και με τη μητέρα, όμως επειδή έκριναν ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται δίπλα από το παιδί μία φιγούρα γνώριμη, ένα πρόσωπο γνώριμο, δεν τη συνέλαβαν την ίδια και την έχουν αφήσει και βρίσκεται εδώ στο νοσοκομείο Παίδων, δίπλα στο κρεβάτι όπου βρίσκεται το παιδί. Μήπως και κάτι χρειαστεί. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Ο πατέρας δήλωσε ούσιο εξαρτημένος, χρήστης δηλαδή, τοξικομανής. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρει δικαιοσύνη. Αυτό που προέχει τώρα αυτή τη στιγμή είναι να σωθεί το παιδάκι. Αυτό είναι το ζήτημα. Οι γιατροί έχουν πέσει από πάνω. Ελπίζουν όμως ακόμα δεν μπορούν να πούν το παραμικρό. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Αυτό μας ανέφεραν συγκεκριμένα, Ζήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, είναι χρήστης μόνο ο πατέρας? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, είναι χρήστης μόνο ο πατέρας αυτή την υπόθεση? Προς το παρόν ο πατέρας έχει δηλώσει ο ίδιος χρήστης. Όμως φαίνεται ότι και η μητέρα έχει και αυτή τα δικά της θέματα με τις ουσίες. Αυτό είναι σε δεύτερη φάση για τους αστυνομικούς. Συνέλαβαν τον πατέρα για αρχή για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου και για έκθεση σε κίνδυνο. Εάν υπάρξει ομιγέννητο αρνητική εξέλιξη στην υπόθεση παιδιού, εννοείται ότι θα συλληφθεί και η μητέρα, γιατί και αυτή φέρει βαρύτητα τις ευθύνες για την ίδια υπόθεση. Προς το παρόν όμως την έχουν αφήσει, γιατί έτσι πρέπει, η μητέρα να είναι τουλάχιστον κοντά στο δωμάτιο του παιδιού, μήπως και χρειαστεί κάτι το παιδάκι αυτό όταν και ευχόμαστε όλοι να αναρρώσει από αυτή την τραγική υπόθεση. Και βέβαια, τι προβλήματα θα το αφήσει στο μέλλον? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Να πούμε, Γιώργο μου, γιατί είμαστε γνώστες αυτού του πράγματος, ότι ένας άνθρωπος, μια εγκυμονούσα, που ενώ κυοφορεί το παιδί της, είναι σε εξάρτηση, το παιδί που έρχεται στη ζωή, τα συμπτώματα που έχει, της εξάρτησης και όλα αυτά που βιώνει, είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, έχω μπει μέσα σε κέντρο βρεφών και έχω δει τέτοια μωρά που προέρχονται από εξαρτημένους γονείς. Όμως θα πω κάτι. Σε όλα τα επίπεδα, η εξάρτηση φέρνει εξάρτηση. Αν είμαι εξαρτώμενη από μια σχέση, οι υπόλοιπες εξαρτήσεις είναι μηδαμινές. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο, μιλώντας στην ψυχή του καθένα από εμάς που μας παρακολουθεί, ανεξάρτητα από αυτή την ιστορία. Αυτή η ιστορία είναι μία από τις πολλές που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν και άλλες που δεν ήρθαν ποτέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να που μου δίνετε τώρα η ευκαιρία να σας πάω στο επόμενο θέμα. Αυτό το θέμα που συνάντησα στη Θεσσαλονίκη. Θα σας δείξω προσεχώς το χώρο που πήγα. Εκεί που είναι το σπίτι της Παπαδιάς, έτσι το λένε κλέλια μου. Θέλω να πάμε και παρέα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχω δώσει όρκο ζωής ότι θα είμαι κοντά τους, γιατί έζησα από κοντά και είδα και τις μέρες των γιορτών, αλλά και πριν, πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο πατέρας Κωνσταντίνος και η πρεσβυτέρα, βοηθούν τις ανήπαντρες μητέρες να φέρουν στο φως τα παιδιά τους. Θα τα δείξω όμως προσεχώς και αυτοί οι άνθρωποι εκεί, στη Θέρμη που έχουν αυτό το οίκημα, αυτόν εδώ το ίδρυμα όπως το λένε στα χαρτιά, γιατί έτσι πρέπει για να έχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Όποια ανήπαντρη μητέρα πάει, τη φιλοξενούν εκεί. Και μάλιστα ξεκίνησε για πρώτη φορά ο πατέρας Κωνσταντίνος όταν ήταν νέος ιερέας, που πήγε να του εξομολογηθεί μια κυρία, ότι ξέρεις κάτι, έχω πρόβλημα με την αδελφή μου, δεν τη θέλουν στο σπίτι, γιατί φέρνει στον κόσμο ένα μωρό. Και εκείνος τι έκανε? Πήγε και τη βρήκε και τη φιλοξένησε στο σπίτι με την πρεσβυτέρα. Η πρεσβυτέρα μετά από το δρόμο βρήκε μια άλλη, γίναν δύο και στο τέλος είπαν δεν γίνεται αυτό, θα πρέπει το χτήμα και το οικόπεδο που έχουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε δωρεά για τις ανήπαντρες μάνες και να τις φιλοξενούν. Κοιτάξτε όμως τι έγινε. Στο ρεπορτάζ που πήγα εκεί, συναντώ ένα κορίτσι την Αθηνά, 25 ετών σήμερα. Η Αθηνά λοιπόν στην εγκυμοσύνη της φιλοξενήθηκε εκεί, θα μας τα πει και η ίδια όλα καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά έρχεται η επιλόχιο κατάθλιψη. Στην επιλόχιο κατάθλιψη αντιλαμβάνεται ότι έχει διπολική διαταραχή, εξάρτηση και πράγματα. Και αποφασίζει με ψυχικό περισσό σθένος να δώσει για υιοθεσία το παιδί της. Γιατί όπου και να το
όποια οικογένεια και να το πάρει, θα είναι καλύτερα από το να το μεγαλώνει εκείνη που ακόμη δεν έχει γίνει καλά. Και κοίταξε να δεις τι μου λέει η Κλέλια κάποια στιγμή. Αυτή η οικογένεια που το πήρε αυτό το παιδί, το υιοθέτησε, μου αφήνει σιγά σιγά να έχω επαφή. Δεν με αποξενώνει. Και έτσι και το παιδί μου βλέπω, αλλά και τι, νιώθω ότι το παιδί μου εκεί που δεν ήταν κοινωνικό, άρχισε σιγά σιγά να λάμπει, να φωτίζεται. Δεν λέω να δώσετε τα παιδιά για υιοθεσία, αλλά αν δεν είστε έτοιμοι να τα κρατήσετε, δώστε τους το φως, δώστε τους την ελπίδα, δώστε τους την αγάπη. Αθηνά, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και στο τέλος του βίντεο σου λέω κάτι. Κράτα το βαθιά. Αθηνά μου, πώς φτάνεις εδώ στο σπίτι της Μαρίας? Όταν ήρθα εδώ, είχα ήδη γεννήσει και ήταν ο γιος μου 5 μηνών. Σε εκείνη την φάση της ζωής μου ήμουν πολύ δύσκολα, αλλά ευτυχώς είχα πολύ καλούς φίλους. Η θεία ενός από τους φίλους μου έτυχε να πάει για μια δικιά της υπόθεση σε ένα γραφείο. Εκεί ο κύριος με τον οποίο μίλησε γνώριζε για αυτό εδώ το ίδρυμα. Και μας φέρνει εδώ πέρα, τον Απρίλιο του 2013. Μέχρι πριν που ήσουν? Όταν ήμουν περίπου 4-5 μηνών έγκυος, ήρθα από τη Λάρισα, όπου έμεινα έγκυος, στη Θεσσαλονίκη στη μητέρα μου. Στη μητέρα μου έμεινα για ένα μήνα, διότι δεν γινόταν για παραπάνω. Και μετά πήγα σε ένα άλλο ίδρυμα, στο οποίο έμεινα μέχρι και που γέννησα. Μετά στη Λοχία μου αντιμετώπισα μεγάλη δυσκολία. Οπότε έπαθε υπερκόπωση. Και η υπερκόπωση μου φέρνει και επιλόχιο κατάθλιψη. Η επιλόχιος κατάθλιψη με τη σειρά της μου εμφάνισε ότι υπέβασκε μέσα μου μια διπολική διαταραχή από πολλά χρόνια. Πώς οι γιατροί που σε εξετάζουν καταλαβαίνουν μέσα από την επιλόχιο κατάθλιψη που για αρχή εμφανίζεται ότι έχεις κάτι τέτοιο? Όταν ήμουνα στη φάση της επιλόχιας κατάθλιψης, είχα πάρα πολύ έντονη κυκλοθυμία. Τι συμπτώματα είχες? Μιλάμε τώρα φυσιολογικά ευχάριστα και εγώ ξαφνικά για ένα τίποτα, για ένα πτέσμα, νευριάζω και βάζω τις φωνές και γίνομαι βγαίνω έκτος εαυτού. Κρατάει αυτό για 3 λεπτά, 5 και μετά επανέρχομαι στα ίδια, έτσι ξαφνικά. Όμως παραμένει σε ένα σπίτι εδώ, στο σπίτι της Μαρίας, όπου η πρεσβυτέρα και ο πατέρας Κωνσταντίνος σε φιλοξενούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με το παιδί σου. Ναι. Αυτό το παιδί σήμερα? Αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή βρίσκεται με τη θετή του οικογένεια εδώ και 2 χρόνια. Συνειδητοποιούσα ότι εγώ δεν μπορούσα να του δώσω ένα καλό μέλλον, αντικειμενικά καλό μέλλον, με σπουδές, με μόρφωση, με πνευματική καλλιέργεια, με πολλά πράγματα και μυρίκα. Φοβήθηκες ότι η ασθένειά σου θα ήταν τροχοπέδι? Ναι, ναι. Ήταν, μπορώ να πω, από τα πρώτα που μου κίνησαν την ανησυχία να αντιδράσω. Οι συγκεκριμένοι γονείς δεν σου επιτρέπουν να το δεις, έτσι δεν είναι? Ίσα-ίσα. Με θεωρούν και εμένα κατά κάποιο τρόπο μέλος της οικογένειάς τους. Κάθε 3 με 6 μήνες βρισκόμαστε. Αλήθεια? Εντάξει, αυτό είναι λίγο άτυπο, αλλά εμείς το κάνουμε. Λες ένα γιατί στους γονείς που δεν σε φρόντισαν νωρίτερα? Μα δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Όταν κάποιος δεν ξέρει, τι άλλο μπορεί να κάνει? Η άγνοια δικαιολογείται νομίζω και δεν είναι κατακριτέα. Η μητέρα μου ειδικά, η οποία αυτή είναι μεγάλωσε γιατί είναι χωρισμένη γονείς μου από πολλά χρόνια, όσο καλύτερα ήξερε με φρόντισε. Ειδικά στην εγκυμοσύνη μου και στη Λοχία μου. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τις καταλογίσω ευθύνες. Γιατί ακόμα και τώρα με υποστηρίζει πάρα πολύ, ειδικά ψυχολογικά. Είσαι από την Αλβανία? Είμαι Ελληνίδα, μου γεννήθηκα από την Αλβανία. Και ήρθες σε αυτή τη χώρα σε ποια ηλικία? Εδώ γεννήθηκα. Ναι. Στην Πάτρα γεννήθηκα. Η μαμά συνεχίζει να μένει στην Πάτρα? Αυτή τη στιγμή η μητέρα μου ζει κάπου στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Βλέπεστε, συναντιέστε? Όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή από τέρμα ανατολικά, τέρμα δυτικά δεν είναι εύκολο. Είσαι μια γυναίκα 25 ετών. Έχεις ένα παιδί το οποίο το έδωσες για υιοθεσία, αλλά σιγά σιγά οι νέοι θετοί γονείς προσπαθούν να σε προσαρμόσουν και στο δικό τους περιβάλλον. Έχεις μια μαμά που τη βλέπει σπάνια και έναν έρωτα που γνώρισες, ας το πούμε έτσι, και που σε εγκατέλειψε με το παιδί.
Όσον αφορά αυτό τον περιβόητο έρωτα, είναι από μόνο του ένα κεφάλαιο. Αλήθεια. Ναι. Γιατί? Επειδή ο εν λόγω κύριος ήταν παντρεμένος με παιδιά. Και δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μόλις 25 χρονών, ενώ εγώ ήμουνα περίπου 20. Και πού να φανταστώ ότι ένας 25άρης ήταν ήδη παντρεμένος με δύο παιδιά. Οπότε εγώ, έχοντας κατέβει στη Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά προκειμένου να εργαστώ, τον γνωρίζω μέσω της συγκατοίκου μου, μου λέει αυτή τα καλύτερα λόγια για αυτόν, γνωρίζω τους γονείς του και τη γιαγιά του και τους συγγενείς του όλους, όσους είχε στη Λάρισα, περνάω Πάσχα μαζί του, η μητέρα του μου λέει θέλω να σε δω αραβωνιασμένη με το γιο μου και μετά από όλα αυτά, όταν μαθαίνεται η εγκυμοσύνη μου, μου λέει, ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Το διαπίστωσες ποτέ ή ήταν ένα ψέμα? Το διαπίστωσα. Πήγα ανώνυμα στο σπίτι της γυναίκας του και των παιδιών του και τους γνώρισα, τους είδα. Μετά από όλα αυτά, τι σου λέει, τι του λες? Μου λέει, αν είσαι δύο μήνων θα κάνεις έκτρωση. Και εγώ του λέω, και δύο εβδομάδων να είμαι, έκτρωση δεν κάνω. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, εγώ έκτρωση δεν κάνω. Και δεν έχω ανάγκη τη βοήθειά σου. Θα το βγάλω πέρα μόνο μου και πώς το κατάφερα. Δύσκολα μεν, αλλά το κατάφερα. Και μπορεί για μια μειοψηφία του πληθυσμού, να είναι ντροπή το να είσαι ανήπαντρη μητέρα. Εγώ νιώθω περήφανη γιατί έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Νιώθω περήφανη που έχω το γιο μου, έστω και αν δεν τον μεγαλώνω εγώ. Και νιώθω πολύ περήφανη που με ψυχιατρικό πρόβλημα είμαι έτοιμη να δώσω πανελλήνιες και να σπουδάσω κανονικά. Σε όλη αυτή τη διαδρομή ένιωσες ποτέ ότι τώρα δεν έχω τη δύναμη να ανέβω και αυτό το σκαλί? Ναι, έχει τύχει. Έχει τύχει, αλλά έχει κρατήσει μια νύχτα. Δηλαδή, θα τύχει να φτάσω στον πάτο ψυχικά και πνευματικά, να πω ότι δεν υπάρχει άλλο για μένα, τελείωσα, έσβησα. Για μια νύχτα. Το άλλο πρωί είμαι καινούριος άνθρωπος και ξεκινάω πάλι από την αρχή. Έχεις βρει τη δύναμη να συγχωρέσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που σε πλήγωσαν? Δεν έχει νόημα να τους κρατάω κακία. Με το να κρατάω κακία σε ανθρώπους και να σκέφτομαι ενδεχομένως το πώς θα τους εκδικηθώ, χάνω χρόνο από τη ζωή μου. Χάνω ενέργεια από άλλα πράγματα αξιόλογα που μπορώ να κάνω. Οπότε πλέον κοιτάζω να είμαι εγώ καλά και από μόνη της η πιθανή μου επιτυχία θα είναι καλή απάντηση σε όσους με αμφισβήτησαν ή με πλήγωσαν. Βρίσκεσαι εδώ στο σπίτι της Μαρίας. Πόσο αυτοί οι άνθρωποι εδώ συνετέλεσαν στο να σε εμψυχώσουν και να δημιουργήσουν αυτή την κοπέλα που βλέπω τώρα εγώ απέναντί μου, την Αθηνά, που κάποιοι ενδεχομένως παλιότερα αμφισβήτησαν? Καταρχάς, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένας πολύ καλός ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, ο οποίος συνεργάζεται από χρόνια με το Ίδρυμα. Εξίσου όμως με τον ψυχίατρο με έχει βοηθήσει και ο πατέρας Κωνσταντίνος, ο οποίος επίσης δεν έχει σταματήσει και δεν έχει βαρεθεί να με ακούει και να με συμβουλεύει. Και μπορώ να πω ότι αν έχω αυτή τη στιγμή ένα κάποιο πνευματικό επίπεδο, το χρωστάω στον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος στη δική σου ψυχή, στη δική σου υπόσταση, είναι ο πατέρας που δεν σου συμπαραστάθηκε όταν το χρειαζόσου? Ίσως όχι 100%, αλλά ένα 80% ναι. Γιατί αφαιρείς το 20%? Επειδή είναι αλλιώς ένας άνθρωπος να σε μεγαλώνει και να σου συμπαραστέκεται από μωρό, και είναι αλλιώς να σε βρίσκει 20-21 χρονών και να προσπαθεί από εκείνο το σημείο και μετά να αναπληρώσει κάποια κενά. Αν μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που έχεις πάρει μέχρι τώρα από τη ζωή, είχες τη δυνατότητα να είχες απέναντί σου το γιο σου μεγαλωμένο πια. Ναι. Τι θα του λέγες? Θα του λέγα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη. Οπότε θα του ζητούσα συγγνώμη για τα λάθη που εγώ έκανα σε αυτόν. Για πράγματα που μπορεί να έκανα λάθος και να επηρέασαν αρνητικά τη ζωή του. Γιατί κι εγώ τόσο ήξερα τι σου έκανα, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ Κάτσαμε που ακούστηκα. Σε δύο κούνιες σαν παιδιά. Ναι. Εσύ είσαι παιδί, εγώ είμαι μεγαλύτερη και ως μεγαλύτερη έχω να σου πω ότι είσαι ένα πολύ γλυκό κορίτσι και ο ίδιος ο Θεός
σε έφερε σε αυτόν εδώ το δρόμο. Το να πιστεύω. Μπορέσεις το πιστεύω. Να διαλέξεις ένα επόμενο μονοπάτι που θα είναι πιο εύκολο για τη δική σου ζωή. Στο χρωστάει. Ευχαριστώ. Θέλω να πω επιπλέον ότι κάποια στιγμή της λέω αν σε έναν άνθρωπο θα ζητούσε συγγνώμη σε ποιον θα ήταν και μου λέει στο παιδί μου. Και εκείνη την ώρα της είπα ότι ναι, ενδεχομένως όμως αυτό το παιδί όταν εσύ θα είσαι μεγάλη και εκείνο θα έχει οριμάσει σε αυτούς τους γονείς που το έδωσες να είναι εκείνο που από την άλλη πλευρά του τοίχου έρθει να σου πει ευχαριστώ που βρήκες τη δύναμη ως μάνα να του δώσεις ένα καλύτερο δρόμο. Αυτό για μένα είναι το ουσιαστικό. Πώς την είδες, Κλέλια μου? Καταρχήν, συγχαρητήρια για αυτό το εκπληκτικό ρεπορτάζ. Μέσα από τέτοια ρεπορτάζ αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πού βρίσκεται το φως στη ζωή μας και πού το σκοτάδι. Κάποια στιγμή ο αγαπημένος φίλος στιχουργός, ο μεγάλος ο Σπύρος, ο γιατράς μου λέει: Κλέλια, υπάρχουν άνθρωποι αποκοιμισμένοι στο φως και άλλοι που είναι ξύπνοι στο σκοτάδι. Mm. Αυτό το υπέροχο νεότατο σε ηλικία και πολύ όριμο πνευματικά κορίτσι μας αποδεικνύει ότι είναι το φαινόμενο ανάμεσα σε αυτούς που πορεύονται μέσα από το σκοτάδι, ψάχνοντας να βρουν το φως. Τι ωραία αυτό που είπες, και θέλω να πω ότι στο δρόμο για το φως ο πατέρας Κωνσταντίνος και η πρεσβυτέρα τον βοήθησαν πάρα πολύ, τους βοηθούν πάρα πολύ. Εγώ έχω πει ότι θα γίνω μια αγκαλιά με αυτούς. Δεν έχει φτάσει η στιγμή που θα δείξουμε το ρεπορτάζ, γιατί το προετοιμάζουμε και θα χρειαστώ και τη βοήθεια του κόσμου, γιατί μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι με τη σύνταξη, με ό,τι προσπαθούν να λειτουργούν αυτό το κομμάτι και με ό,τι δωρεά υπάρχει. Αν λοιπόν κάποιοι μας ακούτε, είστε ομογενείς, είναι στη Θέρμη, θα σας τα ξαναπώ όμως όταν πρέπει. Σήμερα κάναμε μια αρχή δείχνοντας αυτό το φωτεινό παράδειγμα, την Αθηνά. Ναι, με διπολική διαταραχή, ναι, με τις εξάρσεις, ναι, με την αλήθεια της όμως. Γιατί βρήκε τη δύναμη να δώσει αυτό το παιδί που ήξερε πως αν θα το κρατούσε δεν θα είχε τον καλό δρόμο. Εκείνη τώρα ψάχνει το μονοπάτι. Το παιδί της όμως ήδη έχει βρει ένα δρόμο σε μια άλλη οικογένεια. Και από τα μονοπάτια μπαίνει και εκείνη και σιγά σιγά δένεται ξανά με το παιδί της. Μέσα από μια άλλη οικογένεια, ναι. Αλλά δεν της επιτρέπουν να το συναντά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως το ομολόγησε και εκείνη. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια μεγάλη αγκαλιά, γιατί ξέρω ότι με παρακολουθούν, και ο Γιάννης και η Κατερίνα στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που διαμένουν. Ο Γιάννης με το εργατικό ατύχημα που σας έδειξα που έλειπε το ένα μέρος του εγκεφάλου του. Να, εδώ ο Γιάννης και η Κατερίνα μας παρακολουθούν από το θεραπευτήριο και μας βλέπουν. Μετά από την επέμβαση που έκανε ο Γιάννης, είναι καλά. Του στέλνω την αγάπη μου, του στέλνω τα φιλιά μου και όπως μου κάνει πάντα όταν του λέω να την προσέχεις την Κατερίνα που έχεις εκεί, μου κάνει. Αυτό λοιπόν σου λέω και τώρα. Να τους προσέχεις, να είναι καλά όλοι και παρεπιπτόντως και σε όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει εκεί και σας έχω στην καρδιά μου. Σου μίλησε η κόρη του Στάθη Ψάλτη. Ναι, μου μίλησε, μας μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή. Μίλησε για τη μάχη, τη μεγάλη μάχη που έδωσε ο Στάθης Ψάλτης με τον καρκίνο, τις ώρες αγωνίας, τη θλίψη της όσο τον έβλεπε να φεύγει. Ένας τόσο δυνατός άνθρωπος στη ζωή και στη σκηνή και μας αποκάλυψε ποια ήταν τα τελευταία λόγια που της είπε γιατί ήξερε ότι θα φύγει πολύ σύντομα. Ο Στάθης υπήρξε γενναίος μέχρι το τέλος. Ανθρώπινα λοιπόν, ας ακούσουμε την κόρη. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, όλους, τους γνωστούς, τους φίλους, τους συγγενείς και πάνω απ' όλα τους θαυμαστές του που ήταν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια και τον στηρίζανε και είμαι σίγουρη ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για όλη αυτή την αγάπη που του δείχνανε και του δείξανε και στη κηδεία του. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για μας, την αγάπη που πήρα, τη συμπαράσταση, τα λόγια που άκουσα από όλους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να ξέρουν ότι είναι πολύ χαρούμενος που το είδε όλο αυτό από ψηλά. Πραγματικά πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός, δεν το συζητάω αυτό.
Μέχρι και τελευταία στιγμή θα δείτε που θα τα καταφέρω, έλεγε εγώ. Εμένα δεν θα με κερδίσει αυτό το καρκινάκι. Έτσι έλεγε. Ήμουνα δίπλα του, τον στήριζα όπως μπορούσα. Λέγαμε πάρα πολλά με τα μάτια με τον πατέρα μου. Δεν χρειαζόταν να πούμε κουβέντες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι και την τελευταία στιγμή που με είδε, και μου λέει καλώς το παιδί μου. Και τον κοιτάω και μου λέει σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα τελευταία μας λόγια. Ήμασταν πάρα πολύ καλά. Η μαμά μου με τον μπαμπά μου ήταν πολύ αγαπημένοι. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Εγώ θεωρώ ήταν από τα ζευγάρια, γιατί πολλοί χωρίζουν και μπορεί να μην ξαναμιλήσουν ποτέ. Η δική μου δεν ήταν έτσι. Καθόλου. Ναι. Ο ένας στήριζε τον άλλον. Πολλές φορές ο πατέρας μου έπαιρνε τη μητέρα μου, συζητούσαν, ήθελε να ακούσει τη γνώμη της. Απλά απομακρύνθηκαν λίγο και είναι λογικό όταν ξαναπαντρεύτηκε. Είναι λογικό, δεν θα μπορούσε να πει ξέρεις κάτι, να πει στην Κριστίνα θα πάω να κάτσω λίγες μέρες μαζί με την πρώην γυναίκα μου. Αυτό είναι λογικό, γιατί ο πατέρας μου έρχεται πριν παντρευτεί, ερχόταν στο σπίτι, κοιμόταν στο σπίτι μας, τρώγαμε, μετά έφευγε, μετά ξαναρχόταν όποτε ήθελε. Ανέβασες και φωτογραφίες. Ναι, ναι. Τα παιδικά σου χρόνια μαζί του. Ήτανε τόσο καλός μπαμπάς. Ναι, ήτανε καλός μπαμπάς. Και αργότερα τόσο καλός παππούς. Ναι, ναι, ναι. Έβλεπε τις εγγονές του και τρελαινόταν, δεν το πίστευε. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε να ζει να το θυμάται, γιατί μόνο κάποιος φεύγει από τη ζωή, κλαίλια μου, όταν τον ξεχνάμε. Συμφωνώ απόλυτα. Σπύρο, σήμερα στη σύσκεψη μας είπες για ένα θέμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και πραγματικά είναι ένα θέμα που πιστεύαμε ότι πια έχει σταματήσει να υπάρχει. Είναι ένα πολύ σκληρό και πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων που συμβαίνει στην Αφρική. Πραγματικά ισχύει αυτό που λες, γιατί σε 14 αφρικανικά κράτη είχε σταματήσει. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μια πολύ βίαιη διαδικασία και βάναυση όλη αυτή, φαίνεται και αφορά πάνω από 150 εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο, κυρίως γυναίκες της Αφρικής που μένουν και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη αυτό είναι έγκλημα. Φαίνεται ότι όλο αυτό έχει έρθει και στην Ελλάδα. Σε νέα κορίτσια, δηλαδή. Σε 15χρονα παιδιά. Σε 15χρονα κορίτσια. Κόβουν τα γεννητικά όργανα για να μην έχουν καμιά απόλαυση. Είναι μια διαδικασία εξαγνισμού και ενηλικίωσης. Είναι μια τελετή αυτό που γίνεται στην Αφρική. Σαν έθιμο, βάρβαρο. Το επαναλαμβάνουν και σε αυτή τη χώρα. Έφτασε στα δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Υπάρχει, έχουμε κάνει ένα πολύ κατατοπιστικό ρεπορτάζ βάσει του δημοσιεύματος πρώτου θέματος. Πάντως, για όλους εμάς, θυμόμαστε το βιβλίο «Το λουλούδι της ερήμου». Ναι. Αυτή η κοπέλα που στα πέντε της υπέστη αυτό, το σκληρό συμβάν. Και από εκεί και πέρα έγινε πασίγνωστο μοντέλο, έκανε τεράστια καριέρα. Αλλά δεν ξέχασε ποτέ και έγραψε τη ζωή της σε ένα βιβλίο. Όμως, αυτά συνεχίζουν και σε αυτή τη χώρα, με αυτούς τους λαούς. Δείτε. Το λουλούδι της ερήμου φυτρώνει και στην Ελλάδα. Η Γουόρις Ντίρι, που γεννήθηκε στην έρημο της Σομαλίας στην ηλικία των 5 ετών, υπέστη την απάνθρωπη διαδικασία του ακροτηριασμού των γεννητικών της οργάνων. Δραπετεύοντας από την οικογένειά της και από έναν υποχρεωτικό γάμο, κατέληξε έπειτα από περιπέτειες να γίνει το πρώτο μοντέλο από την Αφρική, που έγινε εξώφυλλο, αλλά και η πρώτη που αποφάσισε να μιλήσει για το σκληρό και φρικτό τελετουργικό του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Πάνω από 150 εκατομμύρια γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα λόγω της βίαιης πράξης αυτής που υπέστησαν. Ακούστε τι λέει η πρόεδρος Αφρικανών Γυναικών Ελλάδας για τον περιβόητο όρκο σιωπής. Δεν μιλάνε αυτές οι γυναίκες. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές, αλλά δεν θέλουν να μιλήσουν. Γιατί? Γιατί όταν τους κάνουν, τους βάζουν να οκιστούν, ότι δεν θα μιλήσουν για το βούντου, όπως κάνουν σε γυναίκες του τράφικι. Νομίζουν να τα μιλάνε, τα πετάνουν κάτι κακό θα του γίνεται και δεν μιλάνε.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρώτου θέματος, το βάρβαρο αυτό έθιμο φαίνεται να έρθει εσχάτως και στη χώρα μας. Ανήλικα κορίτσια προσφύγων μέσα σε hot spot φαίνεται να πέφτουν στα χέρια άτυπων ημάμιδων. Προσφάτως, το ντοκιμαντέρ της ActionAid κατέγραψε συγκλονιστικές μαρτυρίες γυναικών από την Κένια. Σήμερα, σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένου εδώ και χρόνια σε πασέγνωστη ΜΚΟ που ασχολείται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως δημοσιεύει το πρώτο θέμα, το έθιμο αυτό εξαπλώνεται και στη χώρα μας. Καθώς οι γονείς δεν είναι σε θέση να επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες κατάγονται, μόνο για τη διαδικασία αυτή, έχει οργανωθεί σε hot spots μια μικρή βιομηχανία από θεραπεύτριες που φροντίζουν να καθαρίζουν σωματικά και ηθικά τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες από οτιδήποτε συνδέεται με την υποτιθέμενη ντροπή που προκύπτει από τη σεξουαλικότητά τους. Στην γένεια το ζητάνε τα ίδια τα κορίτσια στον πατέρα τους. Του λένε ήρθε η ώρα να κάνω την τελετή μου, να κάνω πληθωριστομή. Είναι μια τελετή ενηλικίωση. Άρα είναι γιορτή. Την προηγούμενη μέρα γίνεται κάτι σαν γιορτή με τραγούδια και χορό, όπου τα κορίτσια βρίσκονται σε μια καλύβα, σε ένα σπίτι δηλαδή, και μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι υπάρχει αυτή η γιορτή. Και την ίδια μέρα το πρωί τα πάνε στο ποτάμι για να πληθούν και συμβολικά να εξαγνωστούν. Θα βγουν σε μια πέτρα και θα γίνει η εκτομή σε συνθήκες υπαίθρου. Με ένα λεπίδι το οποίο δεν είναι αποστηρωμένο, δεν υπάρχουν παυσίπονα, δεν υπάρχει καμία τήρηση υγιεινής για κανένα λόγο. Η βαθιά ριζωμένη παράδοση αιώνων σε συνδυασμό με την αμάθεια είναι οι βασικοί λόγοι που διατηρούν τη βάρβαρη αυτή πρακτική και στη χώρα μας. Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες του δημοσιεύματος, 15χρονα κορίτσια του Πακιστάν, την Ινδονησία και άλλες χώρες έχουν υποστεί τη βάναυση αυτή διαδικασία, που υποτίθεται ότι αυξάνει την απόλαυση για τον άντρα και μειώνει για τη γυναίκα, αποφεύγοντας έτσι τη σεξουαλική ελευθεριότητα από μέρους της. Για την Ευρώπη, η κλιτοριδεκτομή θεωρείται έγκλημα. Την ίδια ώρα, μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμά ότι ακροτηριασμό έχουν δεχτεί σχεδόν 500.000 γυναίκες. Μια διόρθωση να κάνουμε μόνο. Να κάνουμε, ναι, να πούμε ότι η δεύτερη τηλεφωνική μαρτυρία που είχαμε ήταν από την κυρία Βίκη Βελοπούλου, σκηνοθέτη του ντοκιματέρ που είχε κάνει για λογαριασμό της ActionAid. Από την ActionAid σήμερα το πρωί δεν ήθελαν να μιλήσουν, να πάρουν θέση για το θέμα. Πάντως είναι η σκηνοθέτης η οποία έκανε τον ντοκιματέρ για την ActionAid. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πάω έτσι απολαυστικά σε διαφημίσεις, γιατί μετά θα μπούμε πάλι στη σκληρή πραγματικότητα και θα πάμε στην Κρήτη και στο Μικτόρκωτο, όπως σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Γιατί ένας ιερέας από την Ουκρανική εκκλησία είναι ο νικητής του τραγουδιού «Φωνή της χώρας στην Ουκρανία». 33 ετών ο ιερέας, ορθόδοξης εκκλησίας, πατέρας 4 παιδιών, πήρε μέρος στο διαγωνισμό και βγήκε πρώτος. Τι μου λες, να τον ακούσω λίγο. Πολύ δυνατός. Πολύ ωραίος. Ωραία φωνή. Είχαμε και εμείς τους παπαροκάδες βέβαια που πια δεν τους έχουμε. Δεν υπάρχει. Αλλά σκηνική παρουσία συντηρητική, αλλά φωνή που κόβει τις ανάσεις. Καλώς. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παρέα σας και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, η Γιώτα Κυπουρού βρίσκεται στο μεικτό ορκωτό εφετείο Ηρακλείου για μια υπόθεση που συγκλονίζει. Γιώτα μου, δώσ' μας το ρεπορτάζ αρχικά πριν δούμε το χρονικό. Καλησπέρα και πάλι, όπου όπως είπαμε από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για το μακελιό στο προφήτη Ηλία τον Ιούνιο του 2012. Ένα μακελιό που στήχησε τη ζωή σε δύο άνδρες. Είχαμε δύο θύματα, τον 34χρονο Πρίαμο Ξηδάκη, πατέρα τριών παιδιών, αλλά και τον Μανώλη Σταυρουλάκη. Σε πρώτο βαθμό Ζήνα καταδικάστηκε για την δολοφονία, για το θάνατο των δύο ανδρών, ένας 53χρονος Κρεοπόλης, ο Γιώργος Κοκολογιάννης. Σε ισόβια κάθριξης είναι 8 έτη φυλάκιση. Τώρα,
Για άμεση συνέργεια κατηγορείται ο γιος του Γιώργου Κοκολογιάννη, του βασικού κατηγορούμενου σήμερα εδώ στο εφετείο Ηρακλείου. Ο γιος του Κρεοπόλη. Ο γιος του Κρεοπόλη, ακριβώς, για άμεση συνέργεια στους δύο θανάτους. Όμως, επειδή τότε ήταν ανήλικος, ήταν 17 ετών, η υπόθεση διαχωρίστηκε και θα δικαστεί σε δικαστήριο ανηλίκων. Από εκεί και πέρα όμως, σε πρώτο βαθμό, είχαμε άλλους δύο κατηγορούμενους. Είχαμε τον Στέφανο Κοκολογιάννη, τον οποίο το γνωρίσαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι Mission, ο οποίος καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για απόπειρα... Που προβαλόταν στον Αντένα. Σε βάρος... Ακριβώς. Καταδικάστηκε λοιπόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πατέρα του Πρίαμου Ξηδάκη, του πατέρα του θύματος δηλαδή. Και κατηγορούμενος ήταν και ο τρίτος αδελφός, ο Σπύρος Κοκολογιάννης, ο οποίος αθώθηκε. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Εδόλιο θα καθίσουν, να σας πω εδώ μια παρένθεση, Ζήνα, ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η δίκη γιατί τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Περνάνε ένας-ένας από ειδικό μηχάνημα, από σωματικό έλεγχο, προκειμένου να μπουν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχει σπεύσει κόσμος, πλήθος κόσμου και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά των κατηγορουμένων, αλλά και από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Πραγματικά είναι έκριθμη η ατμόσφαιρα, Ζήνα, και οι ισορροπίες εδώ σήμερα είναι πολύ, πολύ λεπτές. Τώρα, θα δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν θα ξεκινήσει και πότε θα ξεκινήσει, ακριβώς λόγω των συνεχιζόμενων ελέγχων που γίνονται. Πάντως, να επαναλάβω, Γιώτα, κάτι. Δικαστική αίθουσα. Έχουμε δύο θύματα, 4 εμπλεκόμενα πρόσωπα, 3 κατηγορούμενοι, καθώς ο ένας αθωώθηκε πρωτόδικα, και από εκεί και πέρα σου μιλάνε και τα δύο αδέλφια. Να πω στους τηλεθεατές ότι ο Στέφανος Κοκολογιάννης, περίπου το 2001, αν θυμάμαι καλά, συμμετείχε στο Mission, το τηλεπαιχνίδι, αυτό το παιχνίδι στον Αντένα, το οποίο έβαζε σε μια διαδικασία τους παίκτες και ήταν και ο νικητής του παιχνιδιού, γιατί τότε εργαζόμουν εγώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο αδελφός του, ο Κρεοπόλης, εκτείει αυτή τη στιγμή το υπόλοιπο μέσα στη φυλακή, δηλαδή βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Ο γιος του είναι έξω και ο Στέφανος είναι έξω, ενώ μέχρι να δικαστεί πρωτόδικα είχε κάνει φυλακή για ένα χρόνο. Ακριβώς, και επειδή η έφεση που άσκησε εναντίον της πρωτόδικης απόφασης είχε τελικά αναστέλουσα δύναμη, σημαίνει ότι παραμένει ελεύθερος μέχρι την δευτεροβάθμια κρίση, μέχρι την απόφαση του εφετείου. Και πρέπει απλά να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Θα δούμε το χρονικό. Γι' αυτό και μπορέσαμε και μιλήσαμε μαζί του. Θα δούμε το χρονικό, και επειδή εσύ χθες πήγες στην Κρήτη από χθες, έχεις κάνει συνεντεύξεις και με τα δύο αδέλφια, και μάλιστα ο Στέφανος σου περιγράφει και τη δική του πλευρά, πώς ακριβώς έγιναν τα γεγονότα, αλλά από την άλλη πλευρά σε πηγαίνει και στο καμένο σπίτι που, όπως εκείνος ισχυρίζεται, είναι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Ακριβώς. Είναι ένα από τα πολλά γεγονότα που ακολούθησαν μετά το διπλό φωνικό στον προφήτη Ηλία. Να δούμε λοιπόν το χρονικό και αμέσως μετά βλέπουμε και τις συνεντεύξεις από τα δύο αδέλφια, αλλά μας δίνεις και την εξέλιξη του ρεπορτάζ. Παρακαλώ. Στην αίθουσα του μεικτού ορκωτού εφετείου Ηρακλείου αναβιώνει η δίκη για το μακελιό του προφήτη Ηλία, που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Κρήτης αλλά και όλη την Ελλάδα. Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον 53χρονο Κρεοπόλη για τη δολοφονία του Πρίαμου Ξηδάκη, συν 8 έτη για την δολοφονία του Μανώλη Σταυρουλάκη. Ήταν 24 Ιουνίου του 2012 και ενώ στο χωριό του προφήτη Ηλία το γλέντι του Κλείδωνα ήταν σε εξέλιξη, ο 34χρονος Πρίαμος Ξηδάκης, πατέρας τριών παιδιών, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 53χρονου Κρεοπόλη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πρίαμος Ξηδάκης, μετά από μια τηλεφωνική αψιμαχία που είχε με τον 53χρονο άντρα, πήγε στο Κρεοπολείο με έναν λωστό στα χέρια. Τότε ο Κρεοπόλης πήρε από το αυτοκίνητό του την καραμπίνα, έριξε μία βολή, τα σκάγια της οποίας πέτυχαν στην καρδιά των
Πρία Μοξιδάκη και τραυμάτισαν θανάσιμα το Μανώλη Σταυρουλάκη που καθόταν σε διπλανό καφενείο. Οι μνήμες από το διπλό φωνικό στο χωριό του Προφήτη Λέα παραμένουν ακόμη νοπές, με το εικονοστάσι που χθίστηκε στη μνήμη του Πρία Μοξιδάκη να θυμίζει καθημερινά τα όσα διαδραματίστηκαν στις 24 Ιουνίου του 2012. Στον έναν αδελφό του Κρεοπόλη, τον Στέφανο Κοκολογιάννη, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του πατέρα του Πρία Μουξιδάκη, επιβλήθηκε φυλάκιση 12 ετών συν 2 έτη για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ωστόσο, η έφεσή του έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με την προϋπόθεση ότι κάθε αρχή του μήνα θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα. Αθώος κρίθηκε ο δεύτερος αδελφός του Κρεοπόλη, που κατηγορείται επίσης για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του πατέρα του 34χρονου. Για έλλειψη δικαιοσύνη, σοβαρές παραλήψεις και απειλές από την πλευρά των συγγενών των κατηγορουμένων είχε κάνει λόγο ο πατέρας του άτυχου 34χρονου Γιάννης Ξιδάκης μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, το λέω με βεβαιότητα, διότι εμείς περιμέναμε υπομονευτικά όλο το διάστημα αυτό από όταν σκοτώθηκαν οι δύο άνθρωποι. Γιώτα μου, πάμε στην πλευρά των θυμάτων αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δύο τα θύματα. Δύο είναι τα θύματα, πολύ σωστά. Να εξηγήσουμε όμως τον κόσμο τι συνέβη στις 24 Ιουνίου του 2012 για να καταλάβει και πώς προέκυψαν τα δύο θύματα. Όπως είπαμε και στο χρονικό, το γκλέντι του Κλείδωνα εκείνο το βράδυ ήταν σε εξέλιξη. Ο Πρίαμος Ξιδάκης, το θύμα, είχε μία τηλεφωνική αψιμαχία με τον 53χρονο Κρεοπόλη. Πήρε λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την πρωτόδικη απόφαση είναι τα όσα μεταφέρουμε, πήρε λοιπόν ένα λωστό στα χέρια και μπήκε στο κρεοπωλείο του 53χρονου. Ο Κρεοπόλης καθόταν στο γραφείο του και μαζί του ήταν και οι δύο υγιοί του. Όπως καταλαβαίνουμε, τα αίματα άναψαν ακόμη περισσότερο, εκτόξευσαν εκατέρωθεν ύβρις και απειλές. Και ο Πρίαμος Ξιδάκης, το θύμα, πέταξε το λωστό και τότε ο Κρεοπόλης πήγε προς το αυτοκίνητό του προκειμένου να πάρει μία καραμπίνα που είχε εκεί. Στο μεσοδιάστημα, ο ένας από τους δύο γιους του Κρεοπόλη είχε μαζί του ένα όπλο σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, γιατί θα πούμε στη συνέχεια και την άλλη άποψη. Είχε λοιπόν ένα όπλο το οποίο το έβγαλε και το προέταξε προς τον Πρίαμο Ξιδάκη. Ο Πρίαμος Ξιδάκης, το θύμα, προσπάθησε να αφοπλίσει το γιο του Κρεοπόλη και τότε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή τη στιγμή ποιος πάτησε τη σκανδάλη, το όπλο πυροβόλησε συνολικά 11 φορές μέχρι που άδειασε ο γεμιστήρας. Από τη μία βολίδα του όπλου τραυματίστηκε ο γιος του Κρεοπόλη. Από τις δύο άλλες βολίδες τραυματίστηκε ο Κρεοπόλης στα πόδια, γιατί ενώ είχε πάρει το όπλο, ταυτόχρονα επέστρεφε, δηλαδή ταυτόχρονα δέχθηκε τις δύο βολίδες από το όπλο στα πόδια και κρατούσε και την καραμπίνα που είχε ήδη πάρει από το αυτοκίνητο, την οποία την έστρεψε εναντίον του Πρίαμου Ξιδάκη, τον πέτυχε στην καρδιά, τον σκότωσε και από τα σκάγια της μίας και μοναδικής βολής τραυματίστηκε θανάσιμα και ο Μανώλης Σταυρουλάκης, ο οποίος καθόταν σε διπλανό καφενείο. Έτσι λοιπόν, με αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες. Έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες και η πρωτόδικη απόφαση ποια είναι? Η πρωτόδικη απόφαση είναι ισόβια κάθριξη στον 53χρονο για την δολοφονία του Πρίαμου Ξιδάκη, συν 8 έτη για το θάνατο του Μανώλη Σταυρουλάκη. Για τον γιο του περιμένουμε το δικαστήριο, καθώς όπως είπαμε κατηγορείται για άμεση συνέργεια στο φόρο. Μάλιστα, δεν ξέρω αν μπορούμε να διορθώσουμε. Ωραία. Να δούμε λοιπόν του Στέφανου Κοκολογιάννη το πρώτο μέρος της συνέντευξης που περιγράφει τα γεγονότα και αμέσως μετά θα μου πει και ποια είναι η απόφαση του Στέφανου, γιατί ο Στέφανος σήμερα είναι και αυτός στα δικαστήρια για την ίδια, άρα περιμένει και αυτός την απόφαση του εφετείου, γιατί αυτή τη στιγμή είναι έξω με αναστολή της απόφασης. Να ακούσουμε λοιπόν, παρακαλώ. Τι συνέβη στις 24 Ιουνίου του 2012? Υπήρξε αρχικά ένα τηλεφώνημα μεταξύ του αδερφού μου και του θύματος, γύρω στις 4 ώρα το απόγευμα. Εκεί υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο,
έγινε όλο αυτό το κακό που έγινε. Ο αδερφός μου έλειπε από τον προφητηγή εκείνη την ημέρα, διότι μετέφερε πρόβατα σε άλλη περιοχή, 2 ώρες μακριά από εδώ που είμαστε τώρα. Ήταν προσωπικές οι διαφορές που είχαν θήτης και θύμα? Όχι, δεν είχαν καθόλου προσωπικές διαφορές. Είχαμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας, πάρα πολύ καλή σχέση. Πώς άναψαν τα αίματα τόσο πολύ? Υπήρχε ένα άλλο περιστατικό που προσπαθούσε ο αδερφός μου να φτιάξει μια εγκατάσταση σε ένα συγγενή του θύματος με κάποιον άλλο άνθρωπο από το χωριό για να μην σκοτωθούν. Και εκεί έγινε μια, χάθηκε ο έλεγχος και είπανε κάποιες λέξεις παραπάνω. Ο αδελφός σου, ο οποίος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθεξη για την δολοφονία του Πρίαμου Ξηδάκη, ήταν στο κατάστημά του στο κρεοπωλείο και ήταν σε εξέλιξη για ένα γλέντι τότε. Δεν ήταν. Ο αδερφός μου δεν ήταν στο κρεοπωλείο. Στο κρεοπωλείο λοιπόν ήταν ο ανιψιός μου. Ο γιος του. Ο γιος του. Όταν επέστρεψε αργά το βράδυ ο αδερφός μου στο κρεοπωλείο, τότε ο Ξηδάκης, το θύμα εν πάση περιπτώσει, ενώ προηγουμένως πριν από 2-3 ώρες ο πρώην δήμαρχος του χωριού είχε πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου και τον είχε καθησυχάσει ότι δεν υπάρχει ούτε μία παραξήγηση πλέον μεταξύ τους, τότε εισβάλλει σαν τάβρος το θύμα, μπαίνει μέσα στο κρεοπωλείο με ένα σιδερολωστό, του είπε κακές κουβέντες ότι τώρα θα σε φτιάξω ρε κοντοστούπι, του πέταξε το λωστό, ο αδερφός μου τον απόφυγε και τράπηκε σε φυγή, ήθελε να φύγει. Όμως δεν τον άφησε το θύμα να φύγει, διότι τράβηξε την πιστόλα του από τη μέση, άρχισε να πυροβολεί τον αδερφό μου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στα πόδια, διάμπερες, και εν συνεχεία όταν ο γιος του πήγε να τον βοηθήσει τον πατέρα του, να τον πάρει δηλαδή, να μην τον αποτελειώσει, τότε εμψυχρό πυροβόλησε και το παιδί στο στόχο. Ευθεία την έφαγε την παλωθιά το παιδί εδώ, βγήκε από εκεί και από θαύμα το παιδί και δεν γνωρίζουμε το λόγο για ποιο λόγο ζει ακόμα και τώρα. Ο αδερφός μου το αίμα τον είχε κόψει. Όταν τον τραυμάτισε είχε χάσει πολύ δύναμη. Μου λέει δεν μπορούσα να τον σκοτώσω, ούτε και ήθελα να τον σκοτώσω. Όμως όταν είδα το παιδί μου κάτω, η αδρεναλίνη του τρελάθηκε. Πήρε την καραμπίνα από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε όμως να σταματήσει και να στοχεύσει στα πόδια ή οπουδήποτε αλλού. Από κάτω αμύνθηκε και έγινε αυτό που έγινε. Πυροβόλησε τον Πρίαμο Ξηδάκη. Ναι. Ο Πρίαμος Ξηδάκης έπεσε νεκρός και από τα σκάγια δυστυχώς έχασε τη ζωή του και κάποιος ήταν μόνος που ήταν στο καφενείο δίπλα. Δυστυχώς είναι όλο το κακό, το μεγαλύτερο κακό της υποθέσεως είναι αυτό, ότι ένας άνθρωπος έχασε άδικα τη ζωή του χωρίς να φταίει πουθενά και χωρίς να έχει καμία εμπλοκή στο περιστατικό. Το πρωτόδικο το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο Πρίαμος Ξηδάκης μπήκε μόνο με ένα λωστό, ότι δεν χρησιμοποίησε όπλο, ότι δεν τραυμάτισε ποτέ τον αδελφό σου στα πόδια. Ο πρόεδρος δεν μας εξηγεί ποτέ, λέει ότι το όπλο ήταν του ανιψού μου, χωρίς όμως να μας εξηγεί ο κύριος πρόεδρος για ποιο λόγο δεν έλαβε καν υπόψη τα επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα της ελληνικής δικαιοσύνης, τα οποία λένε το εξής, ότι το πιστόλι έχει 100% το DNA του θύματος, δηλαδή του Ξηδάκη, σε σκανδάλι, σε μοχλό, σε κλίστρο, σε γεμιστήρα και σε κάνει. Και του ανιψού μου θέλετε να σας πω πόσο τις εκατό έχει? Θέλετε? 0%. Αποδεδειγμένα λοιπόν από τα επίσημα εργαστηριακά αποτελέσματα, λέει ότι το συγκεκριμένο όπλο πυροβόλησε τουλάχιστον 11 φορές. Ο αδερφός μου λοιπόν λέει ναι, τον πυροβόλησα για να αμυνθώ. Και αποδεδειγμένα από το πρωτόδικο, ο αδερφός μου έχει ρίξει ένα πυροβολισμό. Ένα και μοναδικό. Πώς αντέδρασες όταν έμαθες ότι διαδραματίστηκαν όλα αυτά τα γεγονότα, ενώ εσύ ήσουν στο γλέντι? Πώς να αντιδράσω? Όταν πήγα και διαπίστωσα και μου είπαν ότι ο αδερφός σου έχει σκοτώσει ένα, γιατί δεν ξέραμε για το σαυρουλάκι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν ο αδερφός μου πήγε και παραδόθηκε, δεν ήξερε καν ότι είχε τραυματιστεί κάποιος άλλος. Ούτε εγώ. Όταν πήγα, εγώ είδα απλά τον Ξηδάκη σκοτωμένο κάτω. Και νόμιζα ότι ήταν ο αδερφός μου. Εκεί οι άνθρωποι μου λένε ο αδερφός τον σκότωσε. Και τότε εγώ έφυγα σαφώς, γιατί μου λένε φύγε, μην έρθουν οι άλλοι και σε σκοτώσουν, σου κάνουν κακό. Και έφυγα κι εγώ. Μάλιστα, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι και έχουμε πάλι τη Γιώτα να μας δώσει ποια είναι η απόφαση για το Στέφανο, Γιώτα, η πρωτόδικη, γιατί σήμερα είναι το εφετείο.
Ζήνα, η πρωτόδικη απόφαση για τον Στέφανο Κοκολογιάννη ήταν 12 χρόνια για απόπειρα ανθρωποκτονίας που ακολούθησε μεταγενέστερα σε βάρος του πατέρα του θύματος, του Πρίαμου Ξηδάκη, συν 2 έτη για οπλοφορία και οπλοχρησία. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό το αδίκημα κάθεται ξανά τώρα εδώ στο εδόλιο του κατηγορμένου σε δεύτερο βαθμό. Να διευκρινίσουμε κάτι, Ζήνα, όμως, για την πλευρά του Στέφανου Κοκολογιάννη και των υπόλοιπων αδελφών που είναι κατηγορούμενοι. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι τα γεγονότα δεν έγιναν έτσι όπως αποδόθηκαν σε πρώτο βαθμό. Δηλαδή ότι ο Πρίαμος Ξηδάκης, εκτός από το λωστό στα χέρια όταν μπήκε στο κρεοπωλείο, είχε και ένα όπλο μαζί του. Το όπλο από το οποίο τραυματίστηκε και ο Κρεοπόλης, αλλά και ο γιος του. Και έτσι ο 53χρονος Κρεοπόλης βρέθηκε σε βρασμό ψυχικής ορμής και έδρασε εντός των ορίων της άμυνας ή τουλάχιστον καθυπέρβαση των ορίων της άμυνας. Δηλαδή ότι είδε εμόφυτο το παιδί του και έτσι τράβηξε, πήγε και πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε τον Πρίαμο Ξηδάκη. Να ρωτήσω κάτι, Γιώτα μου, γιατί χθες τα συζητούσαμε. Το όπλο έχει βρεθεί ποιος τράβηξε. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν ίχνη και της μίας και της άλλης πλευράς ή είναι ορφανό, όπως με έχεις μάθει να λέω. Ζήνα, όχι η καραμπίνα που πήρε ο Κρεοπόλης, μιλάμε για το όπλο από το οποίο τραυματίστηκε ο Κρεοπόλης και ο γιος του. Ναι. Σε αυτό το όπλο βρέθηκε DNA μόνο του θύματος, μόνο του Πρίαμου Ξηδάκη. Δεν βρέθηκε ούτε του Κρεοπόλη, ούτε του γιου του. Άρα αυτό, από ό,τι φαντάζομαι, είναι το βασικό επιχείρημα του εφετείου σήμερα. Ναι, είναι ένα πολύ βασικό υπερασπιστικό στοιχείο. Μάλιστα. Που θα έχει η πλευρά της οικογένειας Κοκολογιάννη στο δικαστήριο. Γιώτα μου, έκανες όμως και μια συνέντευξη στον άλλο αδελφό, τον Αντώνη Κοκολογιάννη, ο οποίος είναι οδηγός ΚΤΕΛ και σου μίλησε για το σημερινό εφετείο. Να το δούμε, έχεις κάτι να συμπληρώσεις πριν? Όχι, απλά θα μιλήσει εικόνα από μόνη της. Ένας άνθρωπος που ταξιδεύει και έχει συνεχώς φωτογραφίες όλης της οικογένειας, αλλά και του Γιώργου του Κοκολογιάννη που είναι στη φυλακή, για να τον συντροφεύει στα ταξίδια του. Να το δούμε λοιπόν. Κύριε Αντώνη, η εργασία σας είναι οδηγός στα ΚΤΕΛ. Ναι. Στα ΚΤΕΛ Ηρακλείου. Βλέπω ότι έχετε γεμίσει το λεωφορείο με φωτογραφίες του 53χρονου, του ενός εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση του διπλού φωνικού στον προφήτη Λία. Σας λείπει ο αδελφός σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι στη φυλακή? Εννοείται ότι μας λείπει, και ο αδελφός μου ήταν στο μαγαζί του, έκανε τη δουλειά του και δεν φταίει σε αυτή την περίπτωση. Και έμπλεξε, ο άνθρωπος έμπλεξε λάθος, άδικα, έτσι. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι εμείς θέλουμε μια δίκαιη δίκη να γίνει, έτσι. Δεν θέλουμε ο αδερφό μας να βγει από τη φυλακή, θέλουμε να γίνει όμως μια δίκαιη δίκη και να τιμωρηθεί στο μέγιστο βαθμό που το αναλογεί. Πώς βρέθηκε ο αδελφός σας να τραβήξει όπλο και να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου και να τραυματιστεί θανάσιμα και κάποιος άλλος άνθρωπος που έτυχε να κάθεται σε διπλανό καφενείο? Ο αδερφός μου ήταν στο μαγαζί του, έκανε τη δουλειά του, πήγαν και τον βρήκανε, έτσι τον ευνηδιάσανε, ήταν σε αδιέξοδο και έγινε το κακό. Και πιστεύω όποιος και να ήταν θα κάνει το ίδιο. Τι ήταν αυτό που του προκάλεσε όλη αυτή την αντίδραση? Όταν πήγε ο Πρίαμος στο μαγαζί του και με το λωστό και άρχισε να του πάει το μαγαζί, έτσι, έσυρε το πιστόλι και πυροβόλησε το παιδί του. Το παιδί του έπεσε κάτω εμόρυκτο στο έδαφος, μη γνωρίζοντας ότι το παιδί του είναι σκοτωμένο, έτσι. Αυτό συνέχισε να πυροβολεί τον αδερφό μου. Ήταν σε άμυνα ο άνθρωπος, διότι τον ευνηδιάσανε, έτσι. Και έγινε ό,τι έγινε. Τι άνθρωπος είναι ο αδελφός σας μέχρι και πριν από τον συμβάν? Πώς θα το περιγράφατε, ποια ήταν η ζωή του? Εντάξει, ο Γιώργης ήταν φιλικός άνθρωπος, ήταν κουβαρντάς, φιλότιμος. Είναι και πατέρας τριών παιδιών. Βέβαια. Άρα είχε κανονικά την οικογένειά του. Εννοείται, είχε το μαγαζί του, είχε τα ζώα του. Κανείς δεν έχει πει την αλήθεια. Πιστεύω όμως τώρα ότι θα λάμψει αλήθεια στο δικαστήριο. Γιώτα μου, να διευκρινίσουμε κάτι, ότι ο κύριος Κοκολογιάννης, ο Αντώνης που είδαμε, δεν εμπλεκόταν στην ιστορία. Είναι ένα από τα υπόλοιπα αδέλφια.
Δεν είναι ούτε ο αθώος, έτσι. Τα υπόλοιπα... Όχι, όχι. Είναι ένα από τα υπόλοιπα πέντε αδέλφια της οικογένειας που μας μίλησε για τα όσα βιώνουν από τη δική τους την πλευρά όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ λοιπόν χθες μαζί με τον Στέφανο Κοκολογιάννη πήγες και στο καμένο του σπίτι. Στο σπίτι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από τον προφήτη Ηλία, που όπως ο ίδιος ο Στέφανος μας εξηγεί, ενώ ο ίδιος ήταν στη φυλακή, κάποιος έβαλε φωτιά στο σπίτι που μόλις είχε χτίσει και το κατέστρεψε ολοσχερός. Το αποδίδει σε μια σειρά γεγονότων που ακολούθησαν μετά το διπλό φωνικό ως αντίπεινα, χωρίς όμως να συγκεκριμενοποιεί ποιος κρύβεται πίσω από τα συγκεκριμένα γεγονότα που ακολούθησαν. Ωραία, να σε αποδεσμεύσουμε, Γιώτα, να μπεις μέσα για την εξέλιξη της υπόθεσης και να μας μεταφέρεις ξανά το ρεπορτάζ, να δούμε τι σου λέει ο Στέφανος. Στέφανε, μετά το φωνικό στο προφήτη Λία, ακολούθησε μια σειρά από γεγονότα. Απόδειξη είναι το σπίτι που βρισκόμαστε, το σπίτι σου, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αλλά τα πάρουμε... Δεν κάηκε μόνο του, το κάψανε. Ήρθανε και κάμανε αυτά τα γεγονότα εδώ που βλέπεις, τις λαιλασίες και τον κανιβαλισμό. Εδώ και στα 100 μέτρα στο άλλο σπίτι του αδερφού μου του Σπύρου. Εδώ βλέπουμε ένα ολοσχερός κατεστραμμένο σπίτι. Ναι, ολοσχερός. Τώρα έχω μπει στη διαδικασία, έχω ξεκινήσει το φτιάχνω. Όμως αυτά τα γεγονότα μου δημιούργησαν πάρα πολύ μεγάλη θλίψη, πάρα πολύ μεγάλη οργή και πάρα πολλά άσχημα συναισθήματα. Εκτός από τον αδελφό σου, μπήκες και εσύ στη φυλακή. Εσύ σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πατέρα του Πρίαμου Ξηδάκη. Ναι, ναι. Ότι δηλαδή μετά το συμβάν αποπειράθηκες να σκοτώσεις... Εγώ και ο αδελφός μου Σπύρος. Εσύ και ο αδελφός σου Σπύρος. Αποπειραθήκατε λοιπόν να σκοτώσετε... Τον πατέρα Ξηδάκη. Τον πατέρα του Πρίαμου Ξηδάκη. Ναι. Οι αμφιβολίες πάντα λειτουργούν στα κακουργήματα υπέρ του κατηγορουμένου. Εδώ όντως βρέθηκε ένα αυτοκίνητο πυροβολημένο, όντως. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο πυροβολημένο και δεν υπάρχει τραυματισμός. Άρα δεν γίνεται ένα μάξι που είναι σιρωτήρι και λέει ο κύριος αυτός ότι ήταν μέσα στα μάξι να μην έχει το γρατζουνιά. Κάπου δεν κολλάει. Ένα. Δύο. Δεν βρέθηκαν κάλυτσες. Πού πήγανε οι κάλυτσες. Τρίτον. Δεν βρέθηκαν τα τζάμια, τα θράσματα, αυτά που σπάσανε από τα τζάμια, τι σπάσανε και τα τζάμια του αυτοκίνητου, δεν βρέθηκαν πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, πολλές αμφιβολίες. Και η σημαντικότερη, και εδώ πρέπει να σταθούμε, πώς γίνεται, αγαπητή μου κυρία, ο υποτιθέμενος συνεργός μου, δηλαδή ο αδερφός μου ο Σπύρος, να αθωωθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο ομόφωνα, παρακαλώ πολύ. Και εγώ να δικαστώ με 14 χρόνια φυλακή. Αρνείσαι μέχρι σήμερα ότι εμπλέκεσαι στην απόπειρα. Σαφώς και αρνούμε. Σαφώς. Ούτε τον είδα τον κύριο, ούτε και τον ενόχλησα ποτέ. Μπήκα φυλακή άδικα, χωρίς να φταίω. Ένα. Μου κάψανε το σπίτι μου ενώ ήμουν στη φυλακή. Οι άναντροι που το κάψανε, όποια είναι αυτή. Δεν λέω ότι είναι αυτή. Οι όποιοι τύποι που το κάψανε το σπίτι μου και του αδερφού μου του Σπύριο είναι άναντροι. Δηλώνουν άναντροι ότι δεν έχουν τσαγανό απάνω του, αντριά, ίχνος αντρισμού. Όποιος αν το έκανε αυτό, είναι άνανδρος. Μετά από το διπλό φωνικό, μετά από τα όλα όσα ακολούθησαν και μας περιέγραψες, οι δύο οικογένειες πώς συμβιώνεται σε μια τόσο κλειστή κοινωνία. Οι τόνοι λοιπόν από εμάς κρατήθηκαν χαμηλοί. Εξακολουθούνται να κρατούνται χαμηλοί. Και θα κρατηθούν εκεί. Όμως θέλω να πω το εξής. Ότι θα πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι αυτοί ότι θα συμπορευτούμε. Θα συμπορευτούμε χωρίς να κάνουμε παρέα, διότι πλέον ούτε θέλω να τους βλέπω, ούτε να τους ακούω, ούτε να τους κερνάω, ούτε να με κερνάνε. Όμως θα συμπορευτούμε με ποιο τρόπο. Ο καθένας θα κοιτάξει τη δουλειά του. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Η Γιώτα, για όποιο ανεότερο θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Εγώ να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι υπάρχουν δύο θύματα σε αυτή την ιστορία. Δύο άντρες. Από εκεί και πέρα, από τα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα τρία είναι πια κατηγορούμενοι. Ο ένας αδερφός έχει αθωωθεί. Υπάρχει ο Στέφανος και ο αδερφός του, αλλά και ο γιος του Κρεοπόλη.
του 53χρονου, ο οποίος δεν έχει δικαστεί ακόμη η υπόθεσή του. Θα δικαστεί σε άλλη στιγμή, γιατί ήταν ανήλικος τότε. Εντάξει, προσπάθησα να, έτσι να τα βάλω λίγο σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί είναι μια πολύπλοκη υπόθεση σε έναν τόπο που εμείς εδώ αγαπούμε ιδιαίτερα και όπως είπε και ο Στέφανος πριν, χρειάζεται συμπόρευση και γαλήνη. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε και κοιτάξτε να δείτε τι σας έχουμε κρατήσει για το τέλος. Έχω ένα ζευγάρι εδώ που πριν ένα διάστημα ο ένας έκανε πρόταση γάμου στον άλλον σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Στο Πάμε Πακέτο. Έχω λοιπόν τον Παναγιώτη και τη Μαρία. Μαρία, δεν το μετάνιωσες? Όχι. Σίγουρα. Σιγουρότατα. Παναγιώτη. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, θέλω αρχικά να συστήσω και σε εσάς τους τηλεθεατές ποιος είναι ο Παναγιώτης. Γιατί ο Παναγιώτης χτυπήθηκε σε ηλικία 5 ετών από τη Μηνυγκίτιδα. Τώρα έρχεται ένα κράτος για να πει τι, ένα ανάπηρο κράτος σε έναν άνθρωπο με ιδιαιτερότητες, με ειδικές ανάγκες, ότι πρέπει να έχεις μεγαλύτερη αναπηρία για να μπορέσω να σε προστατεύσω. Ή να πει ο Παναγιώτης σε αυτό το κράτος Άισιχτήρ. Δυστυχώς, το Άισιχτήρ δεν μπορεί να το πει, γιατί εξαρτάται από αυτό το επίδομα. Πόσο μάλλον τώρα που μαζί με τη Μαρία, που είναι έγκυος πια, θα φέρουν στον κόσμο και το δικό τους το παιδί. Όμως, όπως βλέπετε, ο Παναγιώτης χρειάζεται και μια δουλειά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Από την άλλη γραμμή όμως, μέσω Skype, θα συνδεθούμε με τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ο δικός σας ήρωας, ο άνθρωπος που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, που τα βάζει με όλους και με όλα, γιατί ήταν εκείνος που σας αναδείξαμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, που όταν η ΔΕΗ τους έκοψε το ρεύμα στην πολυκατοικία, πήγε και τα έκανε λαμπόγιαλο. Είμαστε έτοιμοι να πω ένα καλό μεσημέρι στο Γιάννη. Γιάννη, καλό μεσημέρι! Γεια σας, γεια σας. Είδες πώς θα σας ενώσω σήμερα. Και ο Παναγιώτης και ο Γιάννης έχουν πολλά να πούν για αυτή την κοινωνία, για αυτό το κράτος που τους αγκαλιάζει πάρα πολύ, που δημιουργεί όλα εκείνα τα δυνατά κομμάτια ώστε να μπορούν να περπατούν ελεύθερα, να μην βρίσκουν εμπόδια. Τι άλλα ελεύθερα έχετε και ωραία, Γιάννη μου, εσύ που τα λες και ωραία? Καταρχήν, καλησπέρα και στον Παναγιώτη και στη γυναίκα του. Με το καλό να γεννηθεί το παιδί σας, να είναι γερό. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, Γιάννη μου. Κοιτάξτε να δείτε, όπως ο Παναγιώτης, αλλά και εγώ και ο καθένας μας στη ζωή μας, είμαστε, ας το πούμε, μαχητές. Ο καθένας δίνει το δικό του αγώνα, έτσι. Επειδή θα τα πάρουμε, Γιάννη, τα πράγματα με τη σειρά, θέλω μόνο να μου πεις επιγραμματικά τι ευκολίες σου παρέχει αυτό το κράτος. Επιγραμματικά, όπως τα λες εσύ, ωραία. Μηδέν. Αν μπορώ να βάλω και μείον ένα και μείον δύο και μείον τρία, θα το βάλω άνετα. Άνετα. Ωραία λοιπόν. Θέλω δεν να σας... παρέχει τίποτα. Ναι. Θέλω να σας συστήσω στους τηλεθεατές, αρχικά τον Παναγιώτη εδώ και μετά εσένα και μετά να πούμε για αυτό το κράτος πρόνοιας. Παρακαλώ. Από τα 4 του χρόνια, ο 26χρονος σήμερα Παναγιώτης Μονόλιθος αντίκρισε το σκληρό πρόσωπο της ζωής όταν έπαθε μηνυγκίτιδα και για να σωθεί χρειάστηκε οι γιατροί να ακροτηριάσουν το δεξί του πόδι. Με ψυχολογία εύθραυστη, αυτή του παιδιού που τα περισσότερα χρόνια της ζωής του είναι στιγματισμένα από χειρουργία και νοσοκομεία, ένιωσε για άλλη μια φορά τον κοινωνικό αποκλεισμό, όταν από το περασμένο καλοκαίρι σταμάτησε να λαμβάνει το προνοιακό επίδομα ως άτομο με ειδικές ανάγκες. Το ποσοστό αναπηρίας που στην αρχή άγγιξε το 67%, σήμερα, όπως ανακοινώθηκε στον Παναγιώτη, είναι 55%. Πράγμα που συνεπάγεται ότι για το υπόλοιπο της ζωής του δεν δικαιούται απολύτως καμία οικονομική βοήθεια. Όταν μάλιστα ο ίδιος ο 26χρονος απευθύνθηκε στην πρόνοια, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, του είπαν ότι για να αυξήσει το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να πάθει και κάτι άλλο επιπλέον.
Παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με τους γονείς του να έχουν χωρίσει, ο ίδιος αναγκάστηκε από τα 15 του να δουλεύει σε χωράφια. Σήμερα, όσες πόρτες και αν έχει χτυπήσει για δουλειά, είναι κλειστές. Ο άνθρωπος που τον συντηρεί οικονομικά και είναι πάντα στο πλευρό του, είναι ο πατέρας του. Φωτεινό σημείο στη ζωή του τα τελευταία 3 χρόνια, η 18χρονη σύντροφός του Μαρία, με την οποία περιμένουν σε λίγο καιρό το πρώτο τους παιδί. Ο Παναγιώτης, μάλιστα, για να της δείξει δημόσια την αγάπη του, της έκανε πριν λίγες ημέρες πρόταση γάμου μέσα από την εκπομπή της Βίκης Χατζηβασιλείου. Θέλω να ξέρεις ότι είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Είσαι η δύναμή μου, το φως μου, τα πόδια μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε κάνω ευτυχισμένη. Και εσένα και το παιδί μας. Σε λατρεύω. Κι εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι όλη μου η ζωή. Σε ευχαριστώ για όλα απλά. Μαρία, τον ερωτεύτηκες από την πρώτη στιγμή? Ναι. Το πρόσθετο μέλος μπήκε εμπόδιο σε αυτή την αγάπη? Όχι. Ούτε μια φορά? Όχι. Οι γονείς σου τι είπανε? Δεν είπανε κάτι. Καταλαβαίνουνε, κατανοούνε. Κατανοούν την αγάπη? Και την αγάπη και το πρόβλημα του αρρωστικού μου. Παναγιώτη, σκέφτηκες ποτέ ότι δεν σου αξίζει η Μαρία, γιατί... Ναι, φυσικά. Το σκέφτηκες. Έχω πολλά ελαττώματα, εντάξει. Το μεγαλύτερο σου ελάττωμα ποιο είναι? Από τις παιδικές μου φωτογραφίες που βλέπω, γιατί να το έχω εγώ αυτό το πράγμα? Δηλαδή, θέλω να πω πώς μεγάλωσε με ένα τεχνητό μέλος. Τα άλλα σου αδέλφια τι σου λέγανε? Εντάξει. Έχω μεγάλη αγάπη από τα αδέρφια μου, με στηρίζουν, ειδικά ο πατέρας μου. Είχες bullying στο σχολείο? Όχι, ποτέ. Ποτέ? Υποστήριξη πάρα πολύ. Είχα σταματήσει το σχολείο. Το ξεκίνησα στα 23-22. Είχα πάει δεύτερης ευκαιρίας στο γυμνάσιο. Και είχα μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έρχεται το κράτος και σου λέει πόση αναπηρία έχεις? Πόση? 55. Δεν σου το δίνουνε παραπάνω, γιατί τι μπορείς να κάνεις, σου λένε? Βασικά, όταν πήρα τη τελευταία αποφασή, ήταν στις 14%. Το πάω στην Πρόνοια και μου λέει, Πρόνοια, δεν έχεις, μου λέει, να αυξήσεις, να βάλεις και κάτι άλλο. Δηλαδή, τι να βάλεις? Ότι έχεις πάθει, μπορεί να μου το πάνε εμπιστευτικά, αλλά είναι ανούσιο αυτό το πράγμα, όταν σου λένε, βάλε και κάτι άλλο, να πάθεις κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι, βρε Γιάννη. Ρε Παναγιώτη μου, συγγνώμη. Σου είπανε ότι εσύ έχεις 53-55% αναπηρία. 55%. Ωραία. Και με αυτή την αναπηρία παίρνεις σύνταξη ή σου το κόβουν το επίδομα? Τουλάχιστον 67% χρειάζεσαι. Άρα θες 67%. Και τι σου λένε, βάλε και κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή, δεν μας αρκεί το τεχνητό μέλος στο πόδι. Και φυσικά δεν φυτρώνει. Βάλε και τεχνητό αυτή. Το τεχνητό μέλος πρέπει να το αντικαθίσω. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα και με το τεχνητό μέλος πια, γιατί το έχεις πολύ καιρό. Είναι πολύ καιρό και είναι το ακατάλληλο που έβαλα. Δεν είναι αυτό που έπρεπε. Άρα ουσιαστικά χρειάζεσαι και ένα τεχνητό μέλος, ώστε να μπορείς να είσαι ευκίνητος. Λοιπόν, επειδή έχουμε αφήσει και το Γιάννη στη Θεσσαλονίκη και θέλω την κουβέντα να την κάνουμε παρέα. Γιάννη, επειδή κάποιοι τηλεθεατές μπορεί να μην σε γνωρίζουν μέσα από την εκπομπή ή εκείνη την ημέρα να έτυχε να μην σε δουν, έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ μικρό βίντεο και για σένα, για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Παρακαλώ. Το αναπηρικό αμαξίδιο δεν στέκεται εμπόδιο στον δυναμικό Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη που γνωρίσατε μέσα από την εκπομπή μας, όταν η ΔΕΗ του έκοψε το ρεύμα και εκείνος δεν δίστασε να πάει για να βρει το δίκιο του. Ποιος είναι ο μάγκας που έκοψε την ΔΕΗ? Ο ασανσέρ και δεν μπορώ να ανέβω σπίτι. Εγώ στο αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανέβω σπίτι. Ποιος είναι? Τροπή σας, ρε κα***. Ποιος είναι?
Η Ζήνα ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να τον συναντήσει. Την υποδέχθηκε στο σπίτι του και της εξομολογήθηκε πως μπορεί το ατύχημα να τον έχει καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο, όμως είναι σίγουρος πως κάποια στιγμή θα σταθεί και πάλι στα πόδια του. Κυριακή περπατούσα και Δευτέρα δεν περπατώ. Εσύ πιστεύεις θα περπατήσεις. Ναι. Τι είναι αυτό που σε κάνει να το πιστεύεις? Το θέλω. Και τώρα δεν κάθομαι εδώ. Κινείται μέσα στο σπίτι του, οδηγεί το αυτοκίνητό του και δεν σταματά να κάνει όνειρα για το μέλλον. Μόνος του έχει κατασκευάσει έναν ορθοστάτη, τον οποίο χρησιμοποιεί 15 λεπτά την ημέρα, συνεχίζει φυσικοθεραπείες και δεν διστάζει να τα βάλει με τους 300 της Βουλής. Ό,τι και να λέμε, ούτε μάνα, ούτε είσαι μόνος σου. Είσαι μόνος σου και το περνάς μόνος σου, καθημερινά. Έχω κατασκευάσει μόνος μου έναν ορθοστάτη που έχει 4.500 ευρώ. Και εγώ 60 ευρώ έδωσα. Ένα 24ωρο να κάτσεις πάνω εδώ. Όχι μόνο ο πρωθυπουργός μου, κύριος Τσίπρα. Οποιοσδήποτε, ο υπουργός υγείας. Όλοι εκεί μέσα. Και οι 300 να κάτσουν μία μέρα. Μία. Και όχι να κάθεσαι και να έχεις το φόβο ότι είναι μόνιμο. Μία μέρα κάτσε. Για χαβαλέ. Μία μέρα κυκλοφόρα έξω. Αυτό το μια μέρα και για χαβαλέ θέλω να συζητήσουμε εδώ, γιατί εδώ δεν μετράμε την αναπηρία με το 53, με το 67, αλλά με την αλήθεια της ζωής. Και θέλω να το πω ακριβώς όπως το νιώθω. Έχουμε εδώ τον Παναγιώτη, που αυτή τη στιγμή έχει την αναπηρία που έχει και του λένε πρέπει να έχεις 67 για να μπορέσεις να παίρνεις το επίδομα. Αλλιώς είσαι ικανός. Ωραία, είναι ικανός. Πού είναι η δουλειά λοιπόν να βρεθεί? Άρα έρχεται ο Παναγιώτης σήμερα και αιτείται μέσω της εκπομπής να βρεθεί μια δουλειά για να μπορέσει να επιβιώσει, γιατί έχει και τη γυναίκα του, τη Μαρία εδώ, την αραβωνιαστικιά του, η οποία κυοφορεί το παιδί τους. Και είναι 18 ετών. Πώς να το συντηρήσει λοιπόν αυτό το παιδί? Λες λοιπόν πρέπει να έχει 67% αναπηρία. Τότε βρες τον Παναγιώτη με 53% αναπηρία, δουλειά. Έχουμε τον Γιάννη από την άλλη πλευρά, ο οποίος όπως μου είπε και στο βίντεο, την Κυριακή περπατούσε, τη Δευτέρα δεν περπατούσε. Και του δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Βλέπετε εδώ ότι ο Γιάννης μόνος του ανοίγει το αμαξίδιό του, μπαίνει στο αμάξι, βγαίνει από το αμάξι, κινείται μέσα στο σπίτι, τα κάνει όλα μόνος του. Δεν υπάρχει λοιπόν από την πολιτεία, αλλά ούτε και από το Δήμο που μένει, μια δουλειά για τον Γιάννη. Καλούμε λοιπόν εγώ τώρα ως τηλεοπτική εκπομπή να σηκώσω τα χέρια ψηλά. Γιατί τι μπορώ να πω, αφού έδειξα τον Γιάννη και τον πρόβαλα και έκανα σωστά τη δουλειά μου ως παρουσιάστρια, έδειξα και τον Παναγιώτη, άρα τι λέτε εσείς ότι κάνω εγώ, εκμεταλλεύομαι τους ανθρώπους. Γιατί τους δείχνω, αλλά πρέπει να βρεθεί και, και μια βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Εκμεταλλεύεσαι ή κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνει κάποιος άλλος? Εγώ ξέρω πολύ καλά, απλώς χρησιμοποιώ λέξεις που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Και εγώ παίζω το παιχνίδι μου. Γιατί εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους προεκλογικά, τους λένε ότι εγώ θα σας βρω δουλειά, να και τα ποσοστά που θα είστε στο Δήμο από εδώ και από εκεί, και μετά εξαφανίζονται. Πες μου Γιάννη μου, έκανες αίτηση κάπου για να βρεις δουλειά? Υπάρχει για σένα? Ζήνα μου, δεν ξέρω, νομίζουν ότι όλα εκεί έξω είναι ρόδινα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνουμε αιτήσεις, λένε τώρα 50.000 άτομα θα πάρουν στο δημόσιο και το 15% θα είναι άτομα με αμαία. Ναι. Ναι. Και με λέει, πάω στο Δήμο και με λέει, όχι, λέει, δεν θα έρθεις εδώ να κάνεις έτσι, θα πας κάτω στον ΟΕΕ να πιάσεις τον διευθυντή και να το βρήσεις. Ακούς τώρα την Μελένη. Εγώ δεν ξέρω, τα συζητήσαμε δηλαδή, και πάνω Γιάννη μου. Θα πάω εγώ να βγω εκτός αυτού πάλι για να βρω μια δουλειά. Εδώ... Θα πάω να βρίσω τον κάθε διευθυντή. Άκουσες τι είπανε στον Παναγιώτη? Έχεις 53 αναπηρία, έπρεπε να έχεις 67, πήγαινε πρόσθεσε και κάτι άλλο. Δηλαδή τι να του πω εγώ τον Παναγιώτη, να τον κάνω κομπιναδόρο. Πρόσθεσε ότι και το άλλο σου πόδι είναι ακίνητο πια, πήγαινε και κάνε το ψέμα στην επιτροπή που θα περάσεις. Πήγαινε και βούλωσε και το μάτι σου και πάρε ένα χαρτί από οφθαλμία τώρα ότι σου κόπηκε οπτικό νεύρο. Του λέω διάφορα εδώ. Καταλαβες? Τι να πω. Ζήνα, και η μητέρα μου που είχε πάει για να κάνω εγώ φυσιοθεραπείες, ξέρεις τι γύρισε και την είπε? Γιατί να κάνει φυσιοθεραπείες, λέει, νομίζεις ότι θα περπατήσει? Ναι, δεν το πιστεύω. Τη μάνα την ίδια, ρε. Τη μάνα την ίδια, τι την είπε?
όταν οι περισσότεροι από αυτούς στερούνται πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το λέω εγώ. Τώρα αυτός ο άνθρωπος που πληρώνω εγώ και εσύ για να μου λέει αυτά τα λόγια. Μισό λεπτά και ξέρεις. Καταλαβαίνει. Βέβαια, να σου πω, Γιάννη, γιατί έχουμε κάνει και συνέντευξη. Ο Γιάννης βίωσε το ίδιο και στους φίλους του. Από τους φίλους του. Αυτούς που είχε φίλους πριν, πήγαν και του είπανε: καλά, ρε Γιάννη, είσαι καλά. Εμείς περιμέναμε να αυτοκτονήσεις. Άρα λοιπόν, όταν ο φίλος σου σου λέει: περιμέναμε να αυτοκτονήσεις, το κράτος σε στέλνει στην αυτοκτονία ευδύς εξ αρχής. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι. Και εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω: εκμεταλλεύομαι το Γιάννη, γιατί έπαιξα τη συνέντευξή μου, του έκανε και νούμερα, μια χαρά πήγαν όλα. Αλλά εγώ παραδέχομαι, εκμεταλλεύομαι το Γιάννη. Το κράτος που τον εκμεταλλεύεται προεκλογικά. Και στις φιέστες με τους Ολυμπιονίκους, Παραολυμπιονίκους που κάνει. Α, μεγάλες φιέστες. Καφιέται εκεί πέρα. Πολλά μετάλλια. Ναι. Για πες εσύ, Παναγιώτη μου. Πώς θα βρούμε να έχεις παραπάνω αναπηρία, τι κομπίνα να στήσουμε εγώ και εσύ. Δεν υπάρχει κομπίνα σε αυτό. Να. Από δημόσιο νοσοκομείο δεν παίρνεις χαρτί τίποτα. Δεν υπάρχει. Να πας ιδιώτη τι να κάνεις. Άρα σου λένε ότι με το ένα πόδι θέλω να βρούμε δουλειά. Τίνα, συγγνώμη λίγο. Βλέπετε και τον Παναγιώτη και αυτός είναι παράδειγμα προς μίμηση. Προχωράει τη ζωή του, αρχίζει την οικογένειά του. Και τι, πού είναι το κράτος, αντί να είναι πάλι δίπλα μας, απέναντί μας. Ο χειρότερος αντίπαλός μας. Τι άλλο να περιγράψω, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Ο χειρότερος αντίπαλος είναι το κράτος το ίδιο. Σε αυτό το σημείο να θέσω μία ερώτηση. Κάπου τελευταία άκουγα και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ενώ το κράτος δεν μεριμνά, μεριμνούν πάλι οι Έλληνες μικροί ιδιώτες. Κάπου άκουγα εγώ στην Αθήνα ότι είχε ανοίξει μία μικρή επιχείρηση, ένα καφενείο, δεν θυμάμαι. Ναι, έχει ανοίξει δίνει, που έχει πάρει παράδειγμα. Έκλεισε όμως. Υπάρχουν, κάπου στην Αθήνα που ήταν έκλεισε. Υπάρχουν λοιπόν ιδιωτικές. Σα απίστευτο, αυτό δεν το γνώριζα. Ναι, γιατί το αναζητήσαμε εμείς φέτος. Μου επιτρέπετε να μόνο κάτι. Το λέω Παναγιώτη μου σε σένα και. Και στο... Γιάννη. Ο Παναγιώτης και Γιάννη. Γιάννη και Παναγιώτη. Εδώ τους ξέρω εγώ και τους μπέρδεψα. Αυτό το πράγμα, εγώ είχα την τύχη να σπουδάσω ειδική φυσική αγωγή, το δεύτερο πανεπιστήμιο. Πάνω στα άτομα με ειδικές ικανότητες. Οι καθηγητές μας τονίζανε. Αλίμονο όποιος βγει από εδώ πέρα και μιλάει στον κόσμο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μιλάμε για άτομα με ειδικές ικανότητες. Όταν οι καθηγητές μου εξήγησαν το γιατί και το βίωσα, όποιος άνθρωπος στερείται μιας αίσθησης, αναπτύσσει τόσο δυνατά κάποιες άλλες αισθήσεις και ικανότητες, που υπάρχει πάντα η μέθοδος της ισορροπίας. Θα έρθω τώρα εγώ και θα σου πω ότι λέμε μπούρδες. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ίδιο το κράτος τους λέει ανάπηρους. Με την καλή έννοια το λέω αυτό. Ενώ όλοι είμαστε ίσοι. Όλοι είμαστε ίσοι. Δηλαδή και σου λέει. Λέει και στο θυμίζει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή είναι το οξύμορο της... σε ένα πανεπιστήμιο λένε. Με ιδιαιτερότητος. Ναι. Είδες τι σου λέω. Όχι με ανάγκες. Είναι με ίσες ευκαιρίες. Ποιες ίσες ευκαιρίες. Εδώ του λένε πρέπει να έχεις 67% αναπηρία, αλλιώς δεν πας. Το Γιάννη τον θέλουν στο σπίτι. Μου έλεγε ο Γιάννης ότι για να πάρει ένα μαξίδιο χρειαζόταν, λέει, με το που βγαίνεις από το νοσοκομείο και είσαι καλά και το μόνο που έχεις ότι πρέπει να κάτσεις ένα μαξίδιο, πρέπει να έχεις και 10.000 ευρώ την επόμενη μέρα. Πού να τα βρει. Μόνος του έκανε τον ορθοστάτη με 60 ευρώ, ενώ πόσο κόστιζε, Γιάννη? Είναι πανάκριβα. 3.800. Πανάκριβα, είναι πανάκριβα. Εδώ θέλει ένα πόδι το παιδί, ένα τεχνητό μέλος, γιατί αυτό που έχει δεν μπορεί να περπατήσει. Και βγαίνει σε εκπομπή να πούμε. Φιλάνθρωποι, τηλεθεατές, εδώ. Ο Παναγιώτης θέλει ένα τεχνητό μέλος. Τι να κάνει. Η μάνα του δεν μπορεί. Ο πατέρας του δεν μπορεί. Η αρβωνιαστικιά του, η γυναίκα του θα τη λέω εγώ και ο φορεί το παιδί τους. Θέλετε να τον καθίσετε σε ένα κρεβάτι καθυλωμένο και εκεί κοστολόγιο έχει. Αυτά προσπαθώ να πω. Τα τεχνητά μέλη τα που χρειάζεται ο Παναγιώτης, έχω ακούσει ότι είναι πολύ ακριβά. Πανάκριβα. Πόσο εκεί? Από 7.000 μου το αφήνει 6.000 το τεχνητό. Α, σου κάνει κόντο. Ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ αυτό δεν θα το αφήσω. Όσο μπορώ, καθημερινά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλω συνοδοιπόρο και το Γιάννη σε αυτή την ιστορία, θέλω να βγάζουμε φωνή. Πραγματικά φωνή. Επειδή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν στην τηλεόραση, ο Γιάννης αναζητά μια δουλειά, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μπορεί μόνος του να κάνει τα πάντα. Όπως είδατε, είναι ανεξάρτητος. Ο Παναγιώτης μπορεί να κάνει μια δουλειά γραφείου. Η Μαρία είναι δίπλα του, συνοδοιπόρος του όλα αυτά τα χρόνια. Και αν κάποιος ομογενής μας ακούει, κάποιος άνθρωπος εδώ από την Αθήνα που έχει την οικονομική ευκαιρία, ας δωρήσει ένα τεχνητό μέλος στον Παναγιώτη. Γιατί ξέρετε, σε μια κοινωνία που έχει αυτούς τους πολίτες, εμείς οι απλοί άνθρωποι είμαστε κοντά τους.
δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω καθημερινά από εσάς τους απλούς ανθρώπους. Αγκαλιάζεται κάθε μας υπόδειξη. Γι' αυτό για μένα είναι η αξία και η αλήθεια της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε και αυτή τη φορά να μας δικαιώσουν οι άνθρωποι. Ζήνα, να πω κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο, πρέπει να δώσω διαφημίσεις. Σύντομο. Η Ελλάδα μας, ας πούμε, έχει την πιο βαριά ιστορία παγκοσμίως. Πείτε μου μια άλλη χώρα που έχει τόσο βαριά ιστορία. Και όμως ντρέπομαι τόσο πολύ. Τα ξέρω, Γιάννη μου, όμως η δική σου φωνή θα ακούγεται κάθε φορά από εδώ, γιατί είπαμε δεν θα το βάλουμε κάτω. Διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Δεν θέλω να καθυστερήσω. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που και σήμερα επιλέξατε εμάς για να σας κρατήσουμε συντροφιά αυτές τις δύο ώρες. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Παρακολουθήστε το πρόγραμμα του Star, γιατί όπως σας λέω πάντα, κάνει επιτυχία.